Καλησπέρα κύριε Τρέγια μας, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Ντρούλινγκ. Όλα καλά? Βέβαια, όσο πλησιάζει η Κυριακή. Βέβαια, γιατί να μην είμαστε καλά? Εμείς είμαστε καλά, εσείς δεν ξέρω πώς νιώθετε. Εσείς δεν ξέρω πώς νιώθετε. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είστε. Γιατί να μην είμαστε? Μέχρι την Κυριακή τις 7 θα είστε καλά. Για να δούμε. Από εκεί και μετά σας βλέπω λίγο σκυθροπούς. Με τη Δευτέρα ποιος θα είναι καλά? Δευτέρα θα είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του 6 στα 6 που θα κάνει 7 στα 7. Τον 6 στα 6. Τι να κάνουμε? Αυτό ισχύει. Θα ανοίξει πάλι τα τεράστια φτερά του και θα σκεπάσει πάλι όλη την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει για σκαμπό του το Λευκό Πύργο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι η αλήθεια, κύριε Χρήστο Κιώση. Χρήστο Κιώση. Αυτό είναι. Στην οικοληψία. Λοιπόν, να μπούμε λίγο. Καλησπέρα, καταρχήν. Καλησπέρα, να πούμε. Να μπούμε λίγο στα διαδικαστικά, γιατί θα συνδεθούμε με. Με το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Πες το. Με το κρατικό της Πηλέας, θα το πούμε. Ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Κρατικό Πηλέας, θα δεις άλλο μάτς. Μου είχε αρέσει εκεί τότε, δεν ξέρω, δύο φορές το έπεσε ή το έκανε ο άλλος το βιντεάκι δύο φορές. Για πες. ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Sports, το έχεις πει δύο φορές. Δύο φορές έχεις πει το πας. Ωραία. Ήταν ωραία. Όχι, απλά αν λες κρατικό Πηλέας δεν υπάρχει. Σωστά. Υπάρχει το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena πλάκι στην Πηλέα. Κρατικό υπάρχει στο Αλεξάνδριο Μέλαθος. Σωστό, σωστό. Το Πανέντε Σπορ. Που πληρώνουμε ενίκιο και πληρώνουμε να φτιάξουμε και τα καθισματάκια έτσι, και έτσι. Τα πολυτέρια. Μπράβο. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα που ακούτε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, 3, 4, 5, 8 ως 10 είναι μια προσφορά, βασικό μάλλον υποστηρικτή έχει το Escobar Espresso Coffee Bar. Επαναλαμβάνω, Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301, επαναλαμβάνω 2311-208-301 για τα ρεζερβέ σας. Εύκολο, εύκολο, 2311-208. Εδώ 301. Εδώ τρέγιας του νεράκι απ' έξω. Καλά, είμαι και νεαρός εγώ. Είναι, η μνήμη του είναι ακριβώς στο φόρτερ αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι το Escobar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας μέχρι αργά το βράδυ. Για το ποτό σας, με την παρέα σας, με την κοπέλα σας, με το φίλο σας, οποιοδήποτε εσείς διαλέξετε. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης, αν όχι το ωραιότερο, για να απολαύσεις αγώνες των πρωταθλημάτων. Αλήθεια λες αυτό. Super Link, Champions Link, Europa Link, της αγαπημένης ομάδας, με κρύα πιάτα, καθαρά ποτά. Έτσι. Και πραγματικά προσωπικό, νομίζω θα το. Φανταστικές εθέρειες υπάρξεις. Εντός, εκτός και πίτα αυτά. Και σαν θαμώνες και σαν προσωπικό. Αλλά φυσικά να πούμε ότι. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι και το ψήτο πολυοπορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Από τους καλύτερους γύρω στην πόλη, χοιρινό ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, παντσέτες, τζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για 1 έως 4 άτομα, αλλά και ολόφες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πού θα το βρείτε? Το Πορκίτο βρίσκεται στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και τηλεφωνήστε στο 2310. 520-555 για delivery. Επίσης κατεβάστε την εφαρμογή από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. 2310-520-555, ψητοπολείο Πορκίτο. Κάντε μια παραγγελία. Δοκιμάσαμε χθες. Γιατί χθες μας τα έφερε εδώ και είναι καλύτερο από σεξ. Όντως, συμφωνώ και εγώ θα συμφωνήσω λοιπόν, με τον εμείς τα θεματάκια μας τα πούμε σε λίγο. Πάμε λίγο στον Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος βρίσκεται στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena, να μας ενημερώσει τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μάτσο του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, σαν να και σήμερα θα δέσω τον Νίκο. 51-55 είναι το σκορ εδώ. 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Υψηλό σκορ. Με εκατέρωθεν ένταση. Με κάποια λίγο προβληματικά σφυρίγματα στη δεύτερη περίοδο. Οι Γερμανοί έχουν πάει δύο φορές μέχρι το συν 10. Γερμανοί οι οποίοι πραγματικά, ειδικά από ένα σημείο και μετά στην πρώτη περίοδο, κατάφεραν να βγουν ρυθμό 75 με τον Μέιο, ο οποίος έχει 14 πόντους, μάλλον συγγνώμη, με τον James, ο οποίος έχει 14 πόντους. 15 ο Σούμποντης που έχει έρθει από τον Πάγκο. Είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν επιθετικά τέλεγον βόνους. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε σχετικά καλά, προηγήθηκε με 16-11, από ένα σημείο και μετά από την πρώτη περίοδο κυνηγάει τους Γερμανούς, οι οποίοι σουτάρουν με πάρα πολύ καλά ποσοστά μέχρι τώρα. Το κομμάτι της άμυνας προφανώς και είναι ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Η είσοδος του Γκος στη δεύτερη περίοδο έχει δώσει λύσεις επιθετικές. Ο Αμερικανός, ο οποίος τώρα πήγε στον ΠΑΟΚ, για να πάρει ένα σαραπλόβε, να βάλει 7 πόντους, δώσει και μία assist, και γενικότερα να βγάλει καταστάσεις για καλάθι για τους συμπαίκτες του. Μπορεί να μην ήταν assist, μπορεί να ήταν μια πάσα η οποία χάλασε την ισορροπία του αντιπάλου και έδωσε λύσεις. Ξανά τώρα εδώ, κάποιες βολές πριν να πάω με τον Μακοντονίδη τώρα, στο 51-57
Τέλεκον Βόνους Βαντώνη, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έδωσε νεύρο μπαίνοντας στη δεύτερη περίοδο. Τώρα, Νικό, ο Παπαντονίου δεν σου θυμίζει λίγο τον Μπιτ Παπαγρόνη? Φατσικά εννοείς? Ναι. Δεν νομίζω. Ναι. Αλλά, okay, εντάξει. Έτσι λίγο που τον είδα τώρα, καλά έχω να το δω και χρόνια βέβαια τον Μπιτ. Αλλά έτσι μου, αυτό μου ήρθε, αυτό είπα και στον Ζάχο. Δηλαδή, άμα στραβώσει και λίγο το στόμα προς την ψήξη. Λίγο το φέρνει. Δηλαδή, μια ψηλή ψήξη, άμα έχει, το φέρνει λίγο, να ξέρεις. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, κάνε ένα φάουλ οι Γερμανοί, είναι τρίτο ομαδικό. Ο Κόνιαρης έχει την μπάλα. Κόνιαρης, Αθηναίου, Γκος, Πόπ, Μαργαρίτη στο παρκέ για τον Πάοκ. Αθηναίου θέλει να δημιουργήσει χώρο, βρίσκει τον Μαργαρίτη. Στη γωνία λέει ότι για τον Κόνιαρη καλή επίθεση και τον Πάοκ ήταν αυτή. Ήταν άσχος ο Κόνιαρης, αλλά ήρθε ο Πόπ στα μακριά του χέρια και έδωσε την μπάλα στο καλάθι. 5 πόντους για τον Αμερικανό. 53-57. 14 δεύτερα για την Telekom Vonis, 17 για το τέλος του ημιχρόνου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Rashad Jones που έχει 14 πόντους μέχρι τώρα με τον Αθηναίου. Όχι, δεν είναι όλα, όλος ο χρόνος είναι για την Telekom Vonis. Παραλίγο να κλέψει ο Αθηναίου, τώρα πήρε ο Jones. Βρίσκει το διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια εκτός της οροπίας αστοχή. Τελικά τελειώνει η επίθεση αυτή με τον Jones να αστοχεί, να μην καταφέρνει ούτε με το rebound. 53-57, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εδώ στην Λες να πιάσουμε την κατοστάρα, να πιάσουμε την κατοστάρα. Εγώ παιδιά ότι κάπου στο δεύτερο υπάρχει ο ρυθμός θα πέσει. Ναι. Έτσι συνηθίζεται. Και εγώ αυτό πιστεύω. Θα το δούμε. 10 πόντους για Μορέιρα για τον ΠΑΟ και είναι ο πρώτος σκορ. Έχει 9 ο Σχίζας από την πρώτη περίοδο. 7 έχει ο Γκος. 15 ο Σούμποτ. 14 ο Τζόνς. 12 έχει ο Τζόσα Μέιο για την Telekom Vonis. 53-57. Τέλος πρώτη μηχρόνου του ΠΑΟ στο Τωρίνα. 9 ο Σχίζας είπες. 9 ναι από την πρώτη περίοδο. Άκουσα καλά, είπες Σούμποτιτς. Σούμποντιτ, ναι. Μάλλον, μάλλον θα χάσετε. τι είναι, ανιψιός είναι. Για 15 πόντους, αν μου λες, ημίχρονο Σούμποντιτ. Νομίζω καμία σχέση. Αν θυμάμαι καλά, Ζάχο, και δεν κάνω κάποιο λάθος, ο συγκεκριμένος πέρσι και στα μάτς με τον Άρη ήταν πρωταγωνιστής. Γιατί πέρσι ο Άρης και παίξε με Telekom Vonis. Τον θυμάμαι και από πέρσι ότι σε αυτά τα δύο μάτς με τον Άρη ήταν πρωταγωνιστής. Σοβαρά, παίξαμε με αυτή την ομάδα σκέψου, ούτε καν τη θυμάμαι αν την παίξαμε. Χάσαμε λογικά. Γιατί τη βλέπω καλή ομάδα. Πού να τη θυμάσαι, Ζάχο, ο Σούμποντιτς έπαιζε όταν πήρε τη σχεδόν το τελευταίο πρωτάθλημα το 1946. Πέρσι σου λέει ο άνθρωπος, πέρσι παίξαμε. Για το Σούμποντιτς αυτό λέω το δικό σας. Όχι, εκείνο, εκείνο δεν το θυμάμαι. Εκείνο που είχε μπαράκι. Εκείνο το θυμάσαι εσύ καλά, εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ τι να θυμάμαι, εσύ θυμάσαι μάλλον τον Μπάνε, τον Τιμωρό, τον Τζόνι, τον Κόρφα, τον Λέβιξτον, τον Σάβιτς. Σωστά. Μπάρλο, έχει πολλό θυμάσαι. Έχω, βέβαια. Λοιπόν, να τον Νίκο, να σε αφήσουμε ξεκουραστείς, να πάρεις ανάση σου, θα τα ξαναπούμε στην τρίτη περίοδο. Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστούμε καλά. Πολύ τον Νίκο Μοσκοβίτη. Να σε καλά. Απευθείας είπαμε, μετάδοση, θα έχουμε αρκετές ειδήσεις από το ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports. Ναι, από το, στην Πηλαία. Από το παρατάκι. Ρώτησε, από το κρατικό, ναι. Δεν το ρώτησα για τέτοια, άμα είναι... Κρατικό είπαμε, είναι το Αλεξάνδρου. Το Αλεξάνδρου φυσικά είναι κρατικό. Δεν είναι δικό μας. Και του Καφτατζόγλου. Δεν είναι δικό μου. Δεν το ρώτησα πραγματικά τώρα που έλεγε για τον Παπαχρόνη και για το. Άμα είναι και η Τούνη εκεί πέρα. Δεν το ρώτησα. Είναι καλή ερώτηση αυτή να τη δούμε. Άμα είναι... Η Ιωάννα είναι ένα κίνητρο για να πας. Ναι. Άμα είναι, ή λογικά θα είναι. Παίζει ο boyfriend, θα είναι λογικά. Ο ναι, θα... Όχι, ρε, που είπε ο Παπαντονίου μοιάζει τον Παπαχρόνη. Α, ο συνοδός είναι ο Παπαντονίου τη Τούνη. Ναι. Με αυτόν ήταν στο ξενοδοχείο που ανέβασε στο Instagram. Δεν ξέρω. Τα έχουν. Δεν είχε βγει και ένας και είπε: σε περιμένω στο Μακεδονία Παλάς με 1200 φράγκα να ξέρω εγώ να γίνει κάτι. Και βγήκε αυτή στο Instagram. Ναι. Τι το είπε. Είναι μαγκιόρα αυτή. Έβγαλε ένα σερβι βίντεο. Σερβι βίντεο μαζί με το δικό της. Μάλλον αυτό το παλικάρι, δεν ξέρω. Ναι, με αυτό να είναι, ρε παιδί μου. Στην ουσία απαντούσε, ρε παιδί μου, σε αυτό το κακοπροαίρετο κύριο. Που ήθελε να κάνει τη βίζα του αιώνα, ξέρω, 1200. Όταν προχθές, όταν ήταν. Που τον είπε τα αρέστα σε κέρματα, κάτι τέτοια, ξέρω. Που ήσουν προχθές που είχες δουλειά το βράδυ και ήταν εδώ ο Στέλιος. Ο Παπαντονίου λέγεται. Το λέω εσύ που είναι, η Ιωάννα, γιατί δεν ξέρω. Ο 36χρονος. Ναι, 36. Τον έφαγε στον άνθρωπο. Τον έφαγε. Καλό παλιό. Ήρθε η κόρη μου από τη Σουηδία 15 χρονών και το λέει: γεια σας. Γεια σας, κύριε. Ναι, ζαλίστηκε. Λέει: τι γεια σας, κύριε. Μια χαρά παιδάκι. Ταράχτηκα, μου λέει. Μια χαρά παλικάρι. Τον έφαγες από τον άνθρωπο, τον έφαγες. Μια χαρά εκπομπή κάναμε εδώ. Εσείς. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί έτοιμος είμαι να πάω στο τέτοιο, στη διεύθυνση να σας αλλάξω. Τι δουλειά, quiz, τι δουλειά έχουν οι άνθρωποι του Άρη στη σκάλα της Μηχανιώνας. Για απάντησε. Τι δουλειά έχουν, εσένα, ρωτάω. Τι δουλειά, Χρήστο και όσοι. Ναι. Τι δουλειά έχουν. Θα σου πω τι δουλειά έχουν. Ναι, οι υπεύθυνοι του Άρη για τη σκάλα της Μηχανιώνας. Εγώ θα σου πω, Χρήστο. Ψάχνουν αυτό που δεν μπόρεσαν να βρουν αυτοί πέρσι το μάτς με τον Ολυμπιακό. Αυτό ψάχνουν. Διάβασε το, ρε. Θα μας διαβάσει και το άλλο όμως. Δεν διαβάζεις μόνο αυτό. Διάβασε το.
Θα μα διαβάσει και το άλλο τώρα το Ευτράπελο. Θα βοηθήσετε τώρα λίγο, θα το διαβάσω εγώ αυτό. Ναι. Θα βοηθήσετε λίγο τώρα. Ποιο? Γιατί και στη Δημαρχία, στο Δήμο Θεσσαλονίκη είστε και ψιλοκίτρινοι οι περισσότεροι. Πού ρε? Στο Δήμο Θεσσαλονίκη, δε φίλε. Παραδοσιακά υπάρχουν. Παραδοσιακά υπάρχει κίτρινο χρώμα. Αφού έτσι κι αλλιώ όλη η πόλη είναι ασπρόμαυρη, βγάζει μόνο κίτρινο και καμιά φορά και πώ είναι δυνατόν η πόλη να είναι ασπρόμαυρη και να είναι 70% παοξίδε? Δεν γίνεται. Πώ είναι, δεν το δήμαρχο να είναι αριανό συνέχεια. Μέχρι και η Ηρακλειδία είχαμε, παοξί έχουμε, δεν έχουμε δήμαρχο. Ευτυχώ. Δεν έχουμε. Τι ευτυχώ. Ευτυχώ, δε φίλε. Δήμαρχο πότε θα έχουμε παοκ? Τι δήμαρχο παοξίδε? Δήμαρχο παοξίδε, ρε παιδί, μα πει με παοκ. Πότε θα έχουμε? Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το ψηφίζουν οι παοξίδε. Τώρα ο Ιβάν, άμα κατέβει, α πούμε, ξέρω εγώ, ναι, ό,τι ώρα και να κατέβει. Ο Ιβάν. Ναι, γιατί δήμαρχο Θεσσαλονίκη. Για δήμαρχο. Α βάλει. Για αρχηγό κόμματο, για βουλευτή. Α βάλει. Περπατώντα θα βγει. Για να βάλει να δούμε, γιατί δεν κάνετε. Περπατώντα θα βγει. Λοιπόν, θα βοηθήσει τώρα. Θα βοηθήσουμε ό,τι θέλει. Κάτι για τα δέντρα. Τι έχουν τα δέντρα? Δεν ξέρω, τα δέντρα εσεί ζητήσατε. Εσύ κάτι για δίκτυα έλεγε. Σήμερα δεν ήταν για τα μέτρα τη τάξη. Ναι, κάτι ζητήσατε, λέει, για τα δέντρα. Δεν το ξέρω, εσύ. Το δεν το ήξερε. Δεν το διάβασε προηγουμένω. Τι γράφει? Η ΠΑΕ ζητά να κλαδευτούν τα δέντρα στη διαδρομή του Πούλμαν για γιατί, το Χαρλάο. Άνοιξτο, άνοιξτο. Εδώ και εθελοντέ. Όχι, αυτό είναι τέτοιο. Αυτό είναι άνοιξτο, ρε παιδί μου, το, στο Πρεσάρι. Δεν είναι. Στο All About Aris δεν το γράφει. Όχι, ρε. Όχι, θα το βρούμε και στο All About Aris. Αν υπάρχει. Ναι, γιατί, για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πει. Εσεί το ζητάτε, εγώ θα σου πω. Γιατί εσύ ξέρει ότι ο πίσω Πάουκ το ζήτησε. Έτσι βγήκε. Έτσι βγαίνει με βάση τις δημοσιογραφικές. Ναι, ποιος το είπε, ρε παιδί? Ποιος υπογράφησε? Δούλευα μέχρι τις 5 σήμερα. Α, εγώ και μετά άλλες 2 ώρες. Δούλευα μέχρι τις 3. Βοηθούσα. Μετά άλλη, κοιμήθηκα μια ώρα και μετά άλλη μια ώρα λοιπόν, βοηθούσα ένα φίλο. Να ενημερώσουμε λίγο το. Ναι, για, διάβασε το. Το κοινό μας ότι οι άνθρωποι του Άρη ξεκίνησαν εργασίες για την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος στο Κλεάνδης Βικελίδης. Να την πατήσουμε όπως έτσι. Στο δίχτυ. Έτσι, ναι. γι' αυτό ήταν και στη Σκάλα Μηχανιώνας να πάρουν κανένα δανεικό από καμιά τράτα. Σωστά. Καμιά ψαρότρατα εκεί. Το δικό σας είναι μεταξένιο, είναι και που έχετε. Το δικό μας, φίλε. Που είναι διπλωμένο, λες και είναι, λες και είναι σε μεδάκι στην τηλεόραση, εκεί ήταν διπλωμένο. Θα μας τρελάνεις. Πέρα πάνω που πέφτει. Τι που πέφτει? Από πάνω πέφτει. Εμάς από πού θα πιάνετε, ρε Πρέγια? Και εμάς από το σκέπαστο θα πιάνετε. Από πού θα πιάνετε? Είσαι σίγουρος? Θα βάλουν δύο να το κρατάνε. Ξέρω. Πίσω από σας έχω ικανούς. Ναι. Το δικό σας ήταν και διπλωμένο, σαν σε μεδάκι ήταν. Το δικό μας φιλαράκι, κάποιος κακοπροέδρος το στόσκησε. Ναι. Για λίγο. Λοιπόν, όσο πλησιάζει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, στην κυτρινόμαυρη ΠΑΕ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να κυλήσουν όλα ομαλά. Φυσικά, καλά κάνουν. Έτσι, θα τοποθετηθεί και ειδικό πλέγμα μπροστά από τη θύρα 2 και θα τοποθετηθεί και προστατευτικό plexiglass πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να καταλάβω, θα είναι στη θύρα 2 και στα επίσημα και στα πέταλα. Α, η θύρα 3 έχει ένα. Η 3 έχει ένα, δεν ξέρω αν έχει. Ένα δεν έχει. Βέβαια, δεν ξέρω αν οι σεκιουριτάδες αυτή τη φορά θα είναι φρόνιμοι και δεν θα κάνουν τους αμυντικούς να κάνουν κανένα τάκλιν. Σωστά. Να κάνουν κανένα τάκλιν. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Κανένα ακραίο μαρκάρισμα. Ένα δίκιο έχεις και εγώ περιμένω στο δεύτερο γύρο πρώτα υγεία να έχουμε και να είμαστε εδώ πέρα και εμείς και όλος ο κόσμος. Το θυμάσαι, κύριο. Ποιο τάκλιν? Καλά έκανε, ρε φίλο. Εγώ περιμένω στο δεύτερο γύρο. Όπως λέμε, ούτε στο χωριό στη Νέα Τρίγλια. Όπως είπε εδώ ο Στέλιος, να βάλουμε κάμερα για το πρώτο εδώ πέρα να κάνουμε εκπομπή. Να λειτουργήσουν όπως δεν λειτουργήσαν στο Καραϊσκάκι οι κάμερες στα αποδυτήρια. Να λειτουργήσουν αυτή τη φορά στην Τούμπα στα αποδυτήρια. Πάντα λειτουργούσαν. Πάντα λειτουργούσαν. Εκείνο στο 3-0 με το Σταυρί δεν νομίζω να λειτουργήσαν. Πάντα, πάντα. Εκείνη την ημέρα δεν νομίζω ότι τάσο να λειτουργήσαν. Ήταν άλλη είχαν δίκηση, πρόβλημα. Είχε κοπεί το ρεύμα εκείνη. Δεν είχε λεφτά η δίκηση. Δεν είχε λεφτά η δίκηση. Δεν είχε λεφτά η δίκηση. Είχαν κοπεί. Μπορεί να έχει δίκιο. Λοιπόν, πες, διάβασε μας και το ωραίο αυτό. Να λειτουργούν τα πάντα όμως, γιατί έχουμε δει και κάτι. Ναι. Τι έχετε στην, στην έξοδο των ομάδων, ξέρω εγώ, προς τη Φυσούνα. Ναι. Κάτι πυροσβεστήρες εκεί πέρα, να λειτουργούν πυροσβεστήρες. Για να δούμε. Θα δούμε. Άμα για, τους κάναμε. Για πυρασφάλεια και αντιπυροσβεστική. Αναγόμωση, άμα τους κάναμε, μπορεί να λειτουργούν. Κάντε λίγο εκεί πέρα, ανέλεγχο εκεί πέρα. Αναγόμωση, άμα τους κάναμε. Αυτά γιατί ξέρεις τελειώνει. Πρέπει ανακατακτά χρονικά διαστήματα να τους γεμίσουν. Στην προπόνηση όλη τη εβδομάδα θα μπουν και τα security. Δεν ξέρω τι θα μπουν την άλλη εβδομάδα. Εγώ βλέπω εδώ φίλοι τα τετρέγια, ζητάτε λέει. Να πω την αλήθεια. Λίγο στα στημένα το δουλεύουν παραπάνω τα παιδιά. Να πω την αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι ήταν επίσημο εδώ, λέει, σύμφωνα να μας πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Γιατί υποτίθεται ότι από το Δήμο το ζητάτε αυτό. Έτσι δεν είναι. Άμα πήγαινε στο link. Δεν ξέρω εγώ αυτό τώρα, μήπως το είπε κάποιος και το κάνανε. Αυτό το λέει και εκεί το λέει. Και σε προηγουμένω το είδε. Προηγουμένως, στο προηγούμενο ποιος link. Το λέει, είναι ποιος το, ποιος το υπάρχει δηλαδή. Πάντο. Επίσημο, κάτι επίσημο. Όχι, όχι, όχι. Εκεί πέρα από το. Καλά, αυτό το αθηναϊκό site. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Λέει σύμφωνα με πηγές. Φαίνεται. Ότι, φαίνεται, λέει, για διάβασε το. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ φαίνεται. Φαίνεται. Πως έχει και ένα ιδιαίτερο αίτημα. Ναι.
αφού είναι σύμφωνα με έγγραφο που έφτασε στο Δήμο Θεσσαλονίκης από την αστυνομική διεύθυνση προημερών, ζητάει για λόγους ασφαλείας να κλαδευτούν όλα τα δέντρα που υπάρχουν στη διαδρομή, την οποία θα κάνει το πουλό μου, μεταφέρει την αποστολή στο γήπεδο. Θα σου αρέσει αυτό που θα σου πω. Που λέει εσύ, ο Δήμος Θεσσαλονίκης το ζήτησε. Να βγει αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και να μας πει αν υπάρχει αυτό το έγγραφο. Έφτασε έγγραφο στο Δήμο Θεσσαλονίκης από την αστυνομική διεύθυνση, αφού φαίνεται πως έχει ιδιαίτερο αίτημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Λέει. Άρα, να δούμε. Λέει μπορεί το να συγκεκριμένο είναι... site. Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι fake news. Και λέει, ζητά για λόγους ασφαλείας να κλαδευτούν όλα τα δέντρα που υπάρχουν. Εγώ... Ναι, εγώ ρωτάω το εξής. Αν είναι αληθές. Για ποιο λόγο να κλαδευτούν. Πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ναι, πού πάει το μυαλό σου, ρε φίλε. Ναι, με αυτό προσπαθώ από τη στιγμή που το διάβασα, προσπαθώ κάποια, να δώσω μια λογική. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Σας πρόμαυρο, ο κύριος Ματσιούκης, ντυμένος για άλλη μια φορά. Μπλε είναι, μπλε. Ποια μπλε είναι. Α, έχει άσπρο. Ποια είναι. Άσπρο, άσπρο, άσπρο μαύρο είναι όλα. Και μαύρο πάνω για κάς. Καλά λέει. Ασπρόμαυρο είναι, φίλε. Ναι, καλά λέει. Ασπρόμαυρο και μέσα μπλε η μπλούζα. Τα γυαλιά του είναι ασπρόμαυρα, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Τηλεόραση δεν έχει έγχρωμη σπίτι, δεν την άλλαξε. Ποια είναι η διαδρομή από το Μακεδονία Παλά. Δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε, ποια είναι η διαδρομή. Τι δεν ξέρει. Δεν πήγε στο Μακεδονία Παλά και δεν θα πα στο Κλάδες Βικελίδης. Μπορεί, θα προ... λογικά, θα λογικά. Όλη μέρα γυρνά με μηχανάκι παραγγελίε. Θα σου πω. Θα σου πω. Λογικά, η λογική λέει ότι θα του πάνε από πάνω, δεν θα πάει. Από πάνω. Δεν ξέρω του όδου. Από Ανθέων, θα περάσει από τον Μπουγάτσα δηλαδή, λογικά λέω εγώ. Από το μαγαζί. Θα πάει πάνω από νομάρι και θα γυρίσει από πάνω για να έρθει από τη θύρα. Να έρθει, ρε φίλε, από την Παπαναστασίου. Ναι, από τέτοιο. Τρελώσεις. Έτσι, όχι από την Παπαναστασίου, ρε. Από την Καραμαλή και να μπει από πίσω στα επίσημα. Εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι γίνεται. Έτσι αφήσουν εκεί από το μάκρο να έρθουν με τα πόδια. Ναι. Δεν ξέρω, δικό σου. Αυτά είναι με την αστυνομία. Γιατί, λέω εγώ. Αν... Γιατί θυμάμαι κάτι τελευταία μάτς. Ένα πούλμαν που κόντεψε να ανατιναχτεί. Ποιο. Θυμάμαι ένα πούλμαν με σπασμένα τζάμια, με ροχάλες, με κλέπες. Ναι. Με προπυλακισμούς. Με πισούς. Εντάξει, με έναν κανιβαλισμό, εδώ... με έναν κανιβαλισμό έξω από το Χαριλάου υπό την ανοχή κάποιων κυρίων και κάποιος περιφερειάρχης τότε έπινε ουίσκια μέσα στις σουίτες, του Χαριλάου. Ναι. Εντάξει, και ήταν μέσα η αποστολή όλη της ομάδος, η αρχηγή της ομάδος, ο προπονητής, η διοίκηση και δεν μπορούσαν όχι να μπουν να ετοιμαστούν να βάλουν αυτά που πρέπει για να παίξουν, την μπάλα τους. Για να βγουν να κάνουν αναγνώριση, ξέρω, δεν μπορούσαν να φτάσουν καν στη θύρα που θα μπαίνανε στα αποδυτήρια που θα μπαίνανε στο γήπεδο. Και εγώ θυμάμαι στις επισκέψεις αντίστοιχες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Θα σου πω. Θυμάμαι στις αντίστοιχες επισκέψεις. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Την πρώτη φορά το ακούω. Λέω ότι στις αντίστοιχες επισκέψεις του Άρη Σιντούμπα, εγώ θυμάμαι με Χρήστο με το που κατεβαίνει η αποστολή από το Πούλμαν. Φοντάν, αθοδέσμες, οι οπαδοί χειροκρότημα. Η αποστολή κατέβηκε, λες. Και κανείς δεν σας πείραξε. Ναι. Γιατί πάντα στην Τούμπα. Αυτό λέω. Πάντα στην Τούμπα. Αυτό λέω. Σοκολατάκια. Πάντα στην Τούμπα ο κόσμος του Πάου τρώει το δακρυγόνο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Όχι, με αυτό λέω. Εσύ ότι λέω ότι στην Τούμπα γίνονται όλα αρμονικά. Φοντάν, αθοδέσμες, σοκολατάκια. Πάμε να σε δώσω ένα φοντάν τώρα γιατί έχουμε διάλειμμα. Φοντάν έχει έξω. Και ερχόμαστε, ερχόμαστε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι έγινε. Στρακαστρούκα είναι. Μα την έριξε. Ακόμα τα δέντρα. Σα ζούντα από το 1968 είναι αυτό, ρε. Ποια δέντρα. Στην αρχή νομίζω ότι τα έκανα. Νομίζω ότι μα την έριξε και λέω θα θέλουμε μάσκες οξυγόνου. Για άλλη μα και ερχόμαστε, παιδιά. Πάμε λίγο στο παρατάκι στην Πηλαία. Είναι εκεί ο Νίκος ο Μοσχοβίτης να μας ενημερώσει λίγο για τον αγώνα, τον ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ με την Telekom Vonis. Νίκο. Λοιπόν, το σκορ είναι 58-71 και αυτή είναι η πιο μεγάλη διαφορά για Telekom Vonis. Mm-hmm. Διαφορά η οποία κρατιέται σε υψηλά επίπεδα, καθώς η πάλι περιφερειακή έμα του ΠΑΟΚ, δύο φάσεις με τον ΠΟΚ ήταν πολύ κακή. Ένα εύστοχο τρίποντο του Μέιο, ένα εύστοχο του Μπαρτόλο τους έκανε να πάνε στο συν 9 και πριν μία ακόμα απόφαση περίεργη των διαιτητών, ένα επιθετικό φάουλ που δόθηκε στον Κος, ένα screen στο οποίο δεν κουνήθηκε ποτέ. Μια φάση πριν που ο Κόνιας έκανε ένα φάουλ για να σταματήσει τον βιασμό, αλλά ήταν κανονικό το φάουλ, δόθηκε αντιαθλητικό, 58-71 και τώρα πριν time out τελείωσε το Θεοδόμο. Με 5:57 να απομένουμε για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μάλιστα. Δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ, προσπάθησε στη δεύτερη περίοδο να επιστρέψει, να φέρει το μάτς εκεί που ήθελε αυτός, αλλά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έχει βρει λύσεις η Telekom Vonis. 58-71, time out έχουμε εδώ, 5:57 για το τέλος της περίοδου. Θα επανέλθουμε, Νίκο, θα ξανά έχουμε και άλλη σύνδεση λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ωραία.
Αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη. Ωραία. Γυρίζουμε πάνω σε αυτά που λέγαμε. Mm. Τάσο, ναι. Επειδή πραγματικά εκείνη τη στιγμή όταν έλεγες αυτά που έλεγες, διάβαζα εδώ για το, την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, mm. την οποία θα τη διαβάσουμε. Ένας καλός φίλος μου πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει ότι έτσι έγιναν, λέει, κατά κάποιον τρόπο, όπως τα λέει ο Τάσος. Αλλά αυτός, λέει, ο αστυνομικός διευθυντής, λέει, που λες για το συγκεκριμένο ματς, μήπως ξέρεις πού δουλεύει τώρα? Τι αστυνομικός διευθυντής? Αυτός. Είπες ότι. Ποιος ήταν αστυνομικός? Είπες για τα μέτρα τάξη αυτό το, ναι, ματς, ότι πέσαν κάνα ποιος ράνα. Ποιος ήταν τότε, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ποιος, μου είπε το όνομά του. Ναι, ποιος ήταν? Λεγοντορίδης, κάπως έτσι. Μήπως ξέρεις πού δουλεύει τώρα αυτό? Λεγοντορίδη δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ναι, ούτε εγώ. Ξέρεις τους αστυνομικούς διευθυντές? Αν δουλεύει. Δεν ξέρω. Αν δουλεύει στην ΠΑΕΠΑΟΚ και μου πει σωστά το όνομά του, το ξέρω. Ναι. Αλλά Λεγοντορίδη στην ΠΑΕΠΑΟΚ δεν έχουμε. Δεν Οπότε υπάρχει. Είναι ψέματα αυτό που λέει. Ψέματα είναι, ναι, μου το μετέφερε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Άρα όχι, είναι... όχι, ψέματα είναι ότι υπάρχει Λεγοντορίδης. Ναι, το όνομά του. Αν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα και το ξέρεις. Ναι, μου δηλαδή, το έπαιδε, δεν το συγκράτησα. Πώς λέγεται, Ηλίας Λεγοντορίδης λέγεται. Ναι, 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 να μου το στείλει. Μπορείς να μου πεις το όνομα του κυρίου. Περιμένε. Ο οποίος μάλλον να ξέρετε ότι είναι απόστρατο της ελληνικής αστυνομίας με τον βαθμό του ταξιάρχου. Ωραία, και τι σχέση έχει? Από το 2012. Είπες ότι, ωραία, και λέω. Από το 2012. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απόστρατο της ελληνικής αστυνομίας. Μα εγώ δεν είπα τίποτα κακό για τον άνθρωπο. Με βαθμό ταξιάρχου και νομίζω ότι μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ πρέπει να προστατεύεται και από έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να είναι υπεύθυνος ασφαλείας στην ΠΑΕΠΑΟΚ, γιατί επισκεπτόμαστε και μεγάλα γήπεδα. Καλά κάνετε. Η δικιά σας η ομάδα, ναι, στα κουτσοχώρια που έπαιζε, δεν χρειάζονταν για κάποιον ιδιαίτερο άνθρωπο, κατάλαβες. Ότι ήθελες να πεις ότι εκεί το μόνο που χρειαζόσουνα, και εσύ και ο φίλος ο Ηλίας, πώς το λένε, που σε ενημέρωσε, ήταν τα τρακτέρ και τα σειρώμενα που έχουν τα καρπούζια μέσα. Μα εγώ δεν είπα τίποτα κακό. Υπονόησες για αυτόν τον άνθρωπο ότι έκανε προφανώς. Ποιον λέτε, να πάρει ο φίλος σου που σε πήρε τηλέφωνο, να πάρει, να βγει και να πει είμαι αυτός και αυτός, ο κύριος που ήταν εκείνη την ημέρα στο Χαριλάου. Να πάρει. Να ολοκληρώσω. Ναι, 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 να πω τι και εγώ. Προσπαθείς να καλύψεις κάτι? Όχι, τι, μα δεν πάρω τη μονή μου, να ολοκληρώσω. Όχι, και απάντησε. Να ολοκληρώσω και το έχουμε πει, θα αφήνω ένα τον άλλο. Να πάρει ο φίλος σου, ναι, ή εσύ που δεν συγκράτησες το όνομα, που εγώ πιστεύω το συγκράτησες, αλλά κολώνες να το πεις. Κολώνες να το πεις. Κολώνες να το πεις. Κολώνες να το πεις. Πες το όνομα γιατί το συγκράτησες και στο είπε 50 φορές. Στο είπε 50 φορές ο φίλος σου. Γιατί άκουγα. Άκουγα στον αέρα. Εγώ μη στεναχωριέσαι που σε πήρε και σου είπε και λες άστο πάνω μου. Εγώ κατάλαβα. Άμα έχετε πνευμόνι, βγείτε και πείτε όμορφα και ωραία, γιατί όχι βλέπω ότι αποφεύγεις. Μπράβο, βγάλε το φίλο σου να μας πει ποιος ήταν ο κύριος. Και τι αφισβητεί από τον κύριο. Όχι, δεν αφισβητεί. Ξαναπέ, ακούς. Ναι. Πες μου το όνομα. Βάλτε τον, τι ακούγεται, τον ακούμε. Ο Γεροντίδης. Mm. Καλά το είπα. Δεν είπες καλά. Λουκερίδης είπες και ξέρω. Γεροντίδης. Λεοντίδης είπα. Γεροντίδης το όνομα. Mm. Όνομα μήπως. Ηλίας, ας το πω εγώ τα άλλα. Α, ντάτος. Ας τα πω εγώ τα άλλα. Ωραία, Γεροντίδης. Ναι, και τι ήταν αυτό, ήταν ο κύριος Γεροντίδης υπεύθυνος εκείνη την ημέρα. Ήταν υπεύθυνος μέτρα τάξης. Μπράβο. Ήταν υπεύθυνος μέτρα τάξης. Okay. Ωραία. Okay. Αστυνομικός διευθύντης. Mm. Ήταν μέσα. Να μην το πω αυτό. Ναι, να μην το πω αυτό. Ναι, και τι, ας βγει, γιατί δεν βγαίνει ο φίλος στον αέρα. Και ευχαριστούμε πολύ. Τι φοβάται. Φοβάται κάτι. Ας βγει, να πει την άποψή του. Εδώ δημοκρατική είναι η εκπομπή. Όμορφα, ωραία. Ο κύριος Γεροντίδης. Ο κύριος Γεροντίδης, Γεροντίδης δουλεύει αυτή τη στιγμή ως υπεύθυνος ασφάλειας στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δούλευε τώρα, δεν ξέρω αν δουλεύει. Όχι, ακόμη δεν είμαι σίγουρος. Ακόμη είναι. Ναι, δεν το ξέρω, ειλικρινά σε μιλάω. Ναι, εντάξει. Ξέρω ότι 1000% ήταν. Εγώ δεν πω ότι είναι κακό. Ο άνθρωπος είναι απόστατος ελληνικής αστυνομίας με τον βαθμό του ταξιάρχου από το 2012. Καλά. Έτσι, όμορφα και ωραία. Και το αν συνέβησαν όλα αυτά εκεί πέρα, τι υπονοεί ο φίλος? Όχι. Ότι ο συγκεκριμένος που είναι σήμερα στην υπαίθρινος ασφάλειας της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ναι, είπες ότι έπινε, ναι, ο Ισκάκιας ο τέτοιο, είπες. Κάτι τέτοιο. Δεν είπα αυτό. Μπορεί να το έκανα λάθος. Περιφερειάρχης είπα. Α, περιφερειάρχης. Μην μπερδεύεστε. Είπες ότι, σου, μην μπερδεύεστε. Είπες ότι κάποια πραγματάκια γίνανε. Κάποιος που είναι και, ναι, κίτρινος. Ναι. Ήτανε, είπες ότι έγιναν κάποια πραγματάκια. Κάποια, ναι, πραγματάκια, ναι, πέσανε τέτοιο. Και ας πούμε εκείνο προφανώς, ξέρω εγώ, δεν γράφτηκαν, δεν υπόθηκαν, ναι, δεν κάνανε. Και λέω ότι αυτός ο άνθρωπος. Και γράφτηκαν και υπόθηκαν γιατί υπήρχαν ζωντανές συνδέσεις εκείνο το ματς. Έτσι, όμορφα και ωραία. Δεν θυμάμαι καμιά τιμωρία του Άρη πάντως. Προφανώς ελέγχαμε την ΕΠΟ τότε. Προφανώς έχετε καλές σχέσεις. Είχαμε και τότε καλές σχέσεις. Πάντα έχουμε καλές σχέσεις, mm, αλλά τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, να διαβάσω το τέτοιο, την ανακοίνωση της ΠΑΕΡΣ που πραγματικά, εντάξει, δεν λέει και κάτι το ιδιαίτερο, διότι γνωστό είναι ότι στη γωνία μας περιμένουν, αυτό είναι γεγονός. Ποιος είναι στη γωνία? Εμάς, ποιος μας περιμένουν? Ποιος να περιμένουν, εσάς?
Εδώ κάηκαν καντίνες έξω από την Τούμπα στο τέτοιο και μόνο που δεν σας δώσανε τέτοιο. Έχεις κανένα οπτικό, ξέρω εγώ, υλικό να μας δείξεις. Γιατί εσύ έχεις οπτικό υλικό με αυτό που έγινε με την ΑΕΚ. Αυτό που λες είναι επικίνδυνο. Έχεις κανένα οπτικό υλικό για την ΑΕΚ. Για βρες το μου το οπτικό υλικό. Το έβαλα και στις πρώτες πτήσεις. Το οπτικό υλικό που έκανε η ΑΕΚ. Βίντεο έβαλα. Που κάηκαν, που κάναν ράνα. Βίντεο, βεβαίως. Ωραία. Το βάλω, το δεις. Λοιπόν. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο που λες, ότι κάηκαν καντίνες έξω από την Τούμπα. Έτσι έγραψε το ρεπορτάζ. Ποιος, πού το, δείξτε μου. Πού να σου δείξω, το δείξω, ρε φίλε. Ποια ρεπορτάζ. Ότι δηλαδή δεν έγινε τίποτα έξω από την Τούμπα, στο πάω κάρι, στο τέτοιο. Δεν έγινε τίποτα, λες. Αφού γράφτηκα, δείξτε μου, ρε. Εντάξει. Έγινε. Okay. Αφού έγινε. Δεν έγινε τίποτα, θα στο ψάξω και θα στο βρω μετά. Ή κάποιοι φίλοι που με ακούνε, ή κάποιοι φίλοι που θα με ακούνε να μου στείλουν link. Λοιπόν, Παϊάρης. Έβγαλε μία ανακοίνωση η ΠΑΕΑΡΙΣ και επίσημη ανακοίνωση η οποία λέει «Μετράμε αντίστροφα, την Κυριακή έχουμε ντέρμπι και η υποχρέωση όλων μας είναι διπλή. Αφενός να δημιουργήσουμε τις καλύτερες συνθήκες ώστε να βοηθήσουμε την ομάδα να φτάσει στη νίκη, αφετέρου να προστατέψουμε το σπίτι μας με κάθε τρόπο. Την ερχόμενη Κυριακή θα μπούμε ξανά σε όλα τα ελληνικά σπίτια μέσω της ΕΡΤ και είναι μια ακόμη ευκαιρία να παραδώσουμε μαθήματα οπαδικής συμπεριφοράς. Να δείξουμε ξανά σε όλη την Ελλάδα τι πρεσβεύει ο Άρης της νέας εποχής. Την Κυριακή γεμίζουμε το Κλεάνθης Βικελίδης και καταθέτουμε τη φωνή μας στις κερκίδες. Με τη φωνή μας και τον παλμό μας θα σπρώξουμε τους ποδοσφαιριστές μας στη νίκη. Χωρίς ακρότητες, χωρίς να δώσουμε το παραμικρό δικαίωμα που ενδεχομένως προκαλέσει πειθαρχικές κυρώσεις στην ομάδα μας. Δεν πρέπει ουπουδενή να θέσουμε σε κίνδυνο την έδρα μας. Την Κυριακή ο καθένας οφείλει να έχει το νου του και στο διπλανό του. Να αποτρέψει τον οποιοδήποτε σκεφτεί να βλάψει την ομάδα, να είμαστε υποψιασμένοι όλοι και για τυχόν προβοκάτσια. Απαιτείται. Προβοκάτσια. Απαιτείται. Συγγνώμη, θα πάρω δηλαδή. Επαγρύπνηση. Δηλαδή, φίλοι του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, έτσι λέει ΠΑΕ. Απαιτείται επαγρύπνηση και μεγάλη προσοχή από όλους. Δεν απαντούμε σε τυχόν προκλήσεις, δεν ασχολούμαστε με τους αντιπάλους, δεν ανάβουμε πυρσούς και καπνογόνα. Γάλα, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος. Δεν χρησιμοποιούμε κροτίδες και δεν ρίχνουμε το παραμικρό στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι σωστό. Εξάλλου, μεγάλη και μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται από τους φιλάθλους μας και στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Δεν πρέπει να συμβεί το παραμικρό ούτε στον περιβάλλοντα χώρο, γιατί η ευθύνη ανήκει στην ΠΑΕ. Η επιβολή αυστηρών ποινών για τον συμβάντα στον επιβάλλοντα χώρο είναι ακόμη και νοπή και πρέπει να μας συνετίσει όλους. Προφανώς είναι την ΑΕΚ. Είναι καθήκον μας την Κυριακή να περιφρουρήσουμε το σπίτι μας, διασφαλίζοντας ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ντέρμπι. Και τα λέει καλά, γιατί το επόμενο μας του Άρη, μετά τον ΠΑΟΚ, είναι με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά δεν θέλουμε να τιμωρηθούμε. Πας σωστά και είναι. Μετά... Πάμε μετά πρώτα, ΑΕΚ, έχεις δίκιο. Πάμε πρώτα, ΑΕΚ, λέω το επόμενο εντός. Το νου σας καλά, ρε Μάρια. Το νου σας καλά, καλά λέει. Ναι. Όχι, είναι πολύ, αυτό είναι σωστό. Πολύ υπεύθυνη και σοβαρή η ανακοίνωση που. Το μόνο που διαφωνώ και το είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Τάσο, και θα θέλω την άποψή σου. Αυτό γιατί το συζητήσαμε και το νομίζω συμφωνώ. Αυτό για τα καπνογόνα και το τέτοιο. Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή είναι μια καλή σε οποιοδήποτε γήπεδο. Είναι μια καλή εικόνα. Όταν με την είσοδο τη ομάδα, τα χαρτάκια, η πυρσή, αρκεί να μην πεταχτούν μέσα. Ναι, αλλά από τη στιγμή που το απαγορεύουν. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Και, εμένα, και εγώ γουστάρω. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Να πάμε, δηλαδή, συγγνώμη, να το κάνουμε NBA και να φωνάζουμε defense. Τι θα defense. American Barber. Τι είναι. Γήπεδο, είπαμε να ακουστεί και κάτι παραπάνω. Μέχρι να. Αλλά, άναψε τον πυρσό και κράτησε το στο χέρι. Και σβήσω. Είναι καλό, είναι κάτι. Συγγνώμη. Αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ποδόσφαιρο. Με άδειες κερκίδες είναι. Ποδόσφαιρο θέλει να υπάρχει και ατμόσφαιρα. Έτσι. Και στη. Τι είναι αυτό δηλαδή. Κερκίδα και οπτικά στην τηλεόραση όταν θα βγουν δύο ομάδες, ένα γκολ ενδεχομένως σε κάποια είναι. Όμορφη στιγμή. Δεν είναι. Πώς το πω, δεν είναι στον κακό, κόσμο δεν είναι κακό, αρέσει, να υπάρχει έντονη καλή ατμόσφαιρα μέσα σε ένα γήπεδο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή 60.000 επειδή ανάψαν πυρσί. Να ανάψουν πυρσί, ρε φίλε, γιατί κακό δεν είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανάψουν πυρσί. Ναι, δεν είναι. Και, όχι, νομίζω ότι δεν το βάζω σε Άρης ΠΑΟΚ. Το περιμένετε, αυτό το μάτς. Είναι, δεν ξέρω, είναι ένα από τα μάτς της χρονιάς για εσάς. Δεν θα πω εγώ το μάτς της χρονιάς. Εγώ θα πω για να μην πείτε υπερβολικό. Ένα από τα μάτς της χρονιάς. Λογικό είναι, εντάξει. Ένα παραπάνω που επιστρέφεται. Σωστό από άλλη κατηγορία και παίζεται. Σωστό. Ένα ντέρμπι πρωταθλήματος μετά από αρκετά χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που λείπεται έχει παίξει πιο πολλές φορές με τον Άγιαξ. Το έπαιζε, εντάξει, πιο πολλές φορές με τον Άγιαξ παρά με τον Άρη. Και τι πειράζει, το ξαναλέω. Όχι, εντάξει, όχι. Καθόλου. Με πειράζει, θα απαντήσω. Όταν ισχύει κάτι. Μα ισχύει, ναι, δεν είναι κάνουμε. Κακό και εγώ που το λέω, όχι. Αλλά και εσείς που το ακούτε, μη σας πειράζει. Όχι, όταν ισχύει κάτι είναι γεγονός. Είναι αυταπόδεικτο. Δεν είναι κακό. Εγώ έχω να πάνε όλα καλά. Να υλοποιηθούν αυτά. Βέβαια. Που ζήτησαν οι άνθρωποι του Άρη.
να δούμε ένα όμορφο μάτσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ακρότητες, χωρίς χαζομάρες, χωρίς επεισόδια, χωρίς τίποτα. Α, ναι, τι. Θα πάμε στο... Θα πάμε, ναι. 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 Για να... Σε λίγο, σε λίγο. Ωραία. Να τώρα, μη με κόβεις τη ζάχαρη. Σε κόβω, να πάρω ένα ψαλίδι. Ομίλησα. Ναι. Να δούμε ένα όμορφο μάτς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να κερδίσει ο καλύτερος, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο Άρης δηλαδή. Κατάλαβες. Και να ισχύσουν όσα έβαλε στην. Μια που είπες ότι αυτά που ζητάτε, παραδείγματος χάρη βλέπω εδώ πέρα ότι ζητάτε, ζήτησε λέει ο ΠΑΟΚ, περισσότερους παρατηρητές. Τέσσερις. Δεν του ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Εσύ, δηλαδή βλέπεις πώς παραπληροφορείς τον κόσμο. Ζήτησε ο ΠΑΟΚ, τώρα το είπες. Α, συγγνώμη, το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Ανακαλώ, έχεις δίκιο. Μα έχεις δίκιο. Τώρα το διάβασα. Στο ντέρμπι λέει ναι, με τον ΠΑΟΚ απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από όλους να βρεθούν στο γήπεδο. Γιατί εσείς... αυτό, ρε φίλε, όμως. Γιατί στο ντέρμπι με τον αλλά δεν στο... Γιατί η Super League το ναι, έχει χαρακτηρίσει ως μάτς υψηλής επικινδυνότητας. Ναι. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν ήταν υψηλής επικινδυνότητας. Είχε λες 4 παρατηρητές. Ναι. Είχε, βέβαια. Άμα είχε 4, το εντάξει. Ωραία. Και το ΑΕΚ Ολυμπιακός είχε 4, γι' αυτό και έφαγε τιμωρία η, ναι, η ΑΕΚ. Ναι. Α, αυτοί οι παρατηρητές είναι για το οτιδήποτε γίνει, δηλαδή στο τέτοιο μέσα έξω στο γήπεδο. Γίνει, φίλε, και την πιο, και την πιο παραμικρή λεπτομέρεια. Ωραία. Δηλαδή στην έχουν στημένη. Αυτό είπα. Και σένα και εμένα στην Τούμπα όταν θα έρθετε να παίξετε. Αυτό είπα. Και στον, στην έχουν καρφώσει και την πα. Πάμε, αυτό σου είπα. Πάμε, πάμε λίγο. Πάμε, ναι, ένα, ναι, και, ένα και τρία πριν τη λήξη τη τρίτη περίοδου. Πάμε στον Νίκο Μοσκοβίτη στην Πηλαία στο Παρατάκι. Νίκο. 70-80 είναι το σκορ εδώ, 53 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα πριν το τέλος. Πήρε το φάουλ, το κλείδι του τέλος της περίοδου, πήρε το φάουλ ο Χάτσερ και έχει προσπάθεια για δύο βολές. Πριν λίγο ήταν η αποβολή, δεν το έπω ο Πίτος σε μια προσπάθεια, τόσο διεθνικό, μάλιστα, τόσο διεθνικό εδώ, οπότε είναι και η κατοχή στον ΠΑΟΚ μετά. Είναι διπλό το φάουλ αυτό. Ναι, ο James Webb αποβλήθηκε στα μέσα της περίοδου καθώς έκανε μια πολύ άσεμνη χειρονομία προς τους φίλους του ΠΑΟΚ και αποβλήθηκε αμέσως. Γενικά πάντως η Βόνη το μάτς το κρατάει εκεί που θέλει. Η Βόνη η οποία σε κάθε περίοδο πετυχαίνει και τους πόντους 80 που έχει πετύχει μέχρι τώρα είναι ενδεικτικό. Ο Χάτσερ έβαλε μία από τις δύο, 71-80. Έχει ξανά και την κατοχή ο ΠΑΟΚ που έχει στο παρκέ Χάτσερ, Αθηναίου, Ζάρα, Χρυσικόπουλο και Μαργαρίτη. Ο Γκος, ο οποίος τον πρώτο σκόρερ με 11 πιθανολογώ ότι μένει στο πάγκο για να μπει στέρα την περίοδο. Ο Ζάρας βγαίνει από τα σκηνιά να τον παχωτώσει, το έχει ο Δωρής ο Ζάρας και θα το βάλει ο Δωρής ο Ζάρας. Έτσι βγάζει το τίμιο ψωμάκι του Ζάρας, 74-80. Και κατοχή ξανά για την... Σημαντικό κανάλι και ψυχολογίας και μείωσε τη διαφορά. Πρέπει κάπως ο Φάουκ να μαζεύει διαφορά στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Γκίψον έχει μείνει με το χρυσικό που έχει 3 φάουλ. Γκίψον που είναι κοντύτερος, θέλει να δημιουργήσει χώρο. Ήρθε και ο Μαργαρίτης. Να πάω τώρα δυναμικά στην άμυνα του Δεσούπου, του δίνει στη γωνία στο Μέιο. Μέιο προσπίδει στο Ζάρα, πατάει ο Ζάρα για 2 προς το βαλάνε χέρια του Χρυσικόπουλου. Πάρα πολύ δύσκολο καλάφι. Δεν ήταν από τον Μέιο, ήταν από τον Ρασάτ Τζέιμς. 74-82. Έχουν και πολύ ατομικό παιχνίδι. Ναι. Οι Γερμανοί. 2,9 πριν εκπνεύσει η επίθεσή τους. Χάτσερ πηγαίνει με τον Σούπερ, το λέει αν θα πετύχει το καλάθι, έχει πήρε το φάουλ. Δύο βολές για τον Βίλιαμ Χάτσερ, ο οποίος έχει δώσει νεύρο στην επίθεση του ΠΑΟΚ στην περίοδο. Μέχρι 4,6 δευτερόλεπτα για το τέλος τρίτης περίοδου. Θα μπει ο Σχίδας πιθανολογό για την άμυνα, στη θέση του Ζάρα. Θα μπει και ο Νόντας Παπαντονίου, αντί του Αθηναίου. Για την τελευταία άμυνα, δύο πιο αμυντικοί παίκτες, να το πω έτσι, αντί αυτό που βγαίνουν. 4,6 μένουν, ο Χάτσερ είναι στις βολές. 11 ο Γκος, 10 ο Μωρέα, 10 ο Χρυσικόπουλος για τον ΠΑΟΚ, 21 έχει ο Μέιο, 16 ο Τζέιμς για την Telecom, 15 ο Σούμπολης όλοι από το πρώτο ημίχρονο, έχει φτάσει στους 10 ο Μπαρτόλο. 75-82 έβαλε την πρώτη ο Βίλιαμ Χάτσερ. Δεύτερη τώρα για τον έμπειρο Αμερικανό. Βάζει και αυτή, βάζει το ζευγάρι, 76-82, μπαίνει ο Κόνιαρης αντί του Χάτσερ νομίζω. Ναι. Όχι αντί του Χάτσερ, συγγνώμη δικό μου το λάθος, αντί του Χρυσικόπουλου. 4,6 έχει. Πριν την μπάλα ο Τζέιμς, θέλει να τρέξει, θα πατήσει και θα σουτάρει από τη γραμμή του βόλεϊ, θα στοχίσει. 76-82, τέλος τρίτης περίοδου, σε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι εδώ στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Πάντα μπροστά η Telekom Vonis, το παλεύει ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει για να το πάρει το μάτσο. 76-82, σε λίγο τέταρτη περίοδο. Έγινε Νίκο, έγινε. Θα έχουμε άλλες δύο συνδέσεις με τον Νίκο Μοσκοβίτη από το ΠΑΟΚ Sports Arena, το παρατάκι στην Πηλαία, για να
να ενημερώσουμε και για την τέταρτη περίοδο και για το τελικό σκορ. Πάντω, ο Σούμπορντ το 7 φοράει εδώ. Ναι, πάνε εκείνε οι εποχέ, Ζάχο. Τι ωραίε εποχέ. Άλλο, εντάξει. Δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Οπότε, οπότε δεν. Λυπηρίδη, μέσα στο Αγγελίδη, Φιλίππου. Όποιο δεν τάζεσαι, εντάξει, είναι. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Κόρφα, Πρέλεβιτ, Φασούλα, Λέβιξτον, Σάβιτ. Και τι δεν είχε, ρε φίλε. Λοιπόν, τι δεν είχε. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Όχι τελευταίο, ρε φίλε. Πρώτο τελευταίο, συγγνώμη, βιάστηκα. Είμαι λίγο βιαστικό σήμερα. Στο πρώτο τελευταίο. Είσαι τρακαρισμένος. Γιατί? Έρχεται η Κυριακή, αγόρι μου. Έρχεται. Κάσο, κάτι μου λέει: Κυριακή βράδυ θα πονάει το δόντι σου και Δευτέρα δεν θα έρθει. Έχει να πονέσει το δόντι μου 35 μάτς στο πρωτάθλημα. 35 μάτς. Προχθές έσκουσες έξω, αλλά τα σουτζουκάκια και τα σουμπλάκια. Άλλο κι είναι. Τα κατάπινες. Ναι, με πέρασε ο πόνος. Φίλε, πορκίτο είσαι. Πλάκα κάνεις. Λοιπόν. Ξυπουγιασμένος τώρα, βάζει. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287-38. Δικό σας, 69-45-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, η σκέψη σας στο 54-5-26. Και είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. 78-89 από ό,τι βλέπω και μεγάλος. Μπάλα στον ΠΑΟΚ, 6 λεπτά περίπου, 5 και 50 πριν τελειώσει το 4ο δεκάλεπτο. Λάθος. Στο παρατάκι. Λάθος πάσα, η μπάλα για τους Γερμανούς. Αυτή καλή στο ποδόσφαιρο, είναι και καλή στο μπάσκετ. Έπεσε κρίμα στο μπάσκετ. Έπεσε κρίμα. Λοιπόν, να δώσει τις γραμμές και να πω. 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287-3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, στη σκέψη σας στο 54-526. Αυτό που λέγαμε για το κλάδεμα, το δέντρο κτλ. Αφορά το κλάδεμα, το δέντρο που βρίσκονται έξω από το γήπεδο Χαριλάου. Ναι. Και από το δρόμο από τον οποίο θα περάσουν η αποστολή του ΠΑΟΚ κατά τη διαδρομή του Πούλμα προς την είσοδο του πάρκινγκ. Ναι. Για ευνόητους λόγους. Ναι, τι θα γίνει, για ευνόητους λόγους. Εκεί δεν υπάρχει ούτε φύλος στα δέντρα. Εγώ δεν ξέρω. Το πρωί, για να το πέρασα. Δεν υπάρχει ούτε φύλο. Για να το ζητάνε, αν το ζητήσαν, που για να το γράφουν προφανώς μπορεί και να το ζητήσαν, κάτι θα. Ωραία, θα εγώ λέω να ζητήσετε να είναι και όλοι. Οι φύλαθλοι ξυρισμένοι, χωρίς σκουλαρίκια, τατουάζ, τέτοια πράγματα. Ξέρω εγώ να φοράνε και παντελόνι, να μην έχουν τίποτα βερμούδες. Φυσικά. Ξέρω εγώ. Φυσικά. Είναι δίκαια αιτήματα αυτά, πρέπει να το πω. Εγώ είναι αυτό που έπρεπε να ζητήσει ο ΠΑΟΚ είναι να μην πάνε στην προπόνηση και ορειτάδες, γιατί κάνουν καλά τάκλινγκ. Πάμε στο φίλο. Και να κάνουν και έναν έλεγχο στην πυρόσβεση και στου πυροσβεστήρε θα δουλεύουν στη Φυσούνα, να ξέρουμε. Λοιπόν, όσοι έχετε σκουλαρίκια, απαγορεύεται να ξέρετε. 23-10-287-38 FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Πάμε στο φίλο. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Γεια σου. Βετεράνο. Έλα, ρε, τι κάνετε, ρε. Γεια σου, βετεράνε. Γεια σου, ρε, φίλε μου. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Τρέγε. Γεια σου, ρε. Όλα τα περίμενα, αλλά να ζητάτε ρε Τρέγε να κόψουν τα δέντρα. Αυτό δεν το περίμενα. Κοίταξε, δεν το περίμενες γιατί υπάρχει κάποιος λόγος για να το ζητάνε. Δεν το ζητάνε έτσι. Κάτι θα σκέφτηκα, κάτι θα σκέφτηκα. Ρε στην προπαγάνδα είστε καθηγητές, ρε τέρμα. Αυτό είναι φίλε, αυτό τώρα. Είναι ο μόνος τίτλος που παίρνεις κάθε χρόνο. Ο μόνος τίτλος. Έχει γούστο να μας πούνε, βετεράνε. Λέμε ρε παιδί μου, τους κερδίζουμε. Τόσο είναι αυτό δύσκολο, αλλά τους κερδίζουμε και να μας πούνε ότι φταίγαν τα δέντρα που ήταν ακούρευτα έξω από το γήπεδο. Έχει γούστο να ακούσουμε κάτι τέτοιο. Ενά, αυτό Όχι. είναι άλλο ρε παιδί. Μπορεί να χάσετε κάποτε... και να πείτε ότι επειδή κουρέψαμε τα δέντρα, χάσαμε. Τέτοι είστε. Γιατί εσά σα πειράζουν πάνε... και όλα. Θε και ένα κούρεμα τρέγια τώρα που σε βλέπω. Καλό, θα λένε δεν κουρέψαν τα δέντρα, γι' αυτό να πούμε χάσαμε. Έλα, πάμε. Είμαι το σπάθα να πούμε. Ναι. Ή θα λένε ότι τα κουρέψα και αδυνατήσαμε και χάσαμε. Τα κουρέ... μπορεί... κοίτα... και χάσαν το πρωτάθλημα από το σπά. Άκουσε, βετεράνε, αν θυμάσαι σένα... σε ένα Άρης Ολυμπιακό στο Χαριλάου ή Πολεμονής θα θυμάσαι ότι δεν κερδίσαν γιατί ήταν λέει το χορτάρι, ήταν κουρεμένο. Μπορεί να ακούσουμε κάτι τέτοιο για τα δέντρα. Μπορεί να ακούσουμε. Τι πράγμα είστε ρε, τι πράγμα. Το τρίμπαλο δεν το γλιτώνει. Για εκεί το τρίμπαλο δεν το γλιτώνει. Δεν και με μισό μηδέν. Δεν μας πειράζει. Αν δεν φάτε τρία, λες? Αν δεν φάτε τρία, ύστερα τα παρατάω. Σταματάω. Δηλαδή με 2-0 τα παρατάς, ε. Βετεράνε, πες μου ένα μάτς που έβαλες 3 φέτος. Πες μου ένα μάτς που έφαγε 3 ο ΠΑΟΚ. 2-0 για τα 3 μας κερδίσαμε. Ναι, ναι, ναι. Εσύ όλο τον χρόνο ρε παίξατε 3-20 λεπτά να πούν παίξατε με το χωριό της Λευκορωσίας, παίξατε με τη Βασιλεία την ανύπαρκτη. Και παίξε 3-20 λεπτά όλο και όλο. Παίξαμε και με μια... Βετεράνε. Και σοβαρή ομάδα παίξατε με την Βενφίκα. Με μια Σπαρτάκ Μόσχας παίξαμε που μας κέρδιζε 0-2 στο 17 και ήταν ημίχρονο 3-2.
Δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα ελληνική αυτό. Ρε, η Μπενφίκα που εγώ κάποτε την ξεφτέλιζα, εσείς σας έκανε γιογιό, ρε. Την ξεφτέλιζες την Μπενφίκα. Σώπα ρε, μεγάλε. Την ξεφτέλιζες την Μπενφίκα. Εγώ ξέρω ότι το βυζάτιο κοινοχώματος δυσκολεύτηκες να πάρεις χ. Κάτι τέτοιο ξέρω. Με το, εγώ έμαθα ότι με το Αγιονέρι έκανε το γύρο του Θριάμβου. Εκεί σε κάτι γάμα εθνικές. Αυτά θυμάσαι ακόμα. Τι αυτά θυμάμαι. Ποιες εσύ τι θυμάσαι τα τελευταία 4 χρόνια. Περάσαν αυτά. Περάσαν, μπράβο, μπράβο. Περάσαν και ήταν να καθιερωθεί στην Α εθνική και μετά να εξαπέτυχε. Σιγά σιγά. Τώρα πρέπει να φρέσκα κουλούρια. Θα τους κερδίσουμε. Θα το Δεσπότη Παναγιώτη την Κυριακή. Εντάξει, να μην σου κουπιλαλιά μόνο πρόσεχε. Θα τους κερδίσουμε και θα καθιερωθούμε πέσω να ρε το έτσι, έτσι, έτσι. Έγινε ρε βετεράνε. Έγινε ρε φίλε. Έγινε, καλό βράδυ. Γεια σου βετεράνε. Καλό σου βράδυ. Άλλος ένας στεναχωρημένος την Κυριακή το βράδυ. Έλα, στον επόμενο. Τάσο. Ποιος, ναι, πρόντο. Καλησπέρα και στον Τρούλινγκ. Καλησπέρα φίλε μου. Ρε Τρούλινγκ, βγάλατε ανακοίνωση ναι. Να μην ανάψουν πυρσί για να μην φάτε 70.000 πρόστιμο γιατί αυτό λέει αντιστοιχεί σε ένα καλό συμβόλαιο. Τι είναι το, κρίμα. Πού το διάβασες αυτό, εγώ τη διάβασα τώρα την ανακοίνωση. Δεν γράφει μέσα να μην ανάψουν πυρσί. Να ανάψουν, δεν λέει όμως αυτό που λες. Και σε ο ρεπόρτερ του Άρη που βγήκε το μεσημέρι στο Ζαγόρα ναι. Λέει είναι λογική η ανακοίνωση γιατί ναι. Αν ανάψουν πυρσί μπορεί να φάει κανένα 70.000 πρόστιμο όπως την ΑΕΚ ο Άρης. Αυθέρε... Είναι κρίμα γιατί αντιστοιχεί σε ένα καλό συμβόλαιο. Και εγώ λέω ότι αυτό ήταν του ρεπόρτερ αυθαίρετο συμπέρασμα και σε πληροφορώ ότι θα ανάψουν και πολύ πυρσί. Εσύ δηλαδή διαφωνείς ότι αν φάει ένα 70.000 ο Άρης είναι κρίμα. Δεν ξέρω, φυσικά είναι κρίμα. Κρίμα είναι. Διαφωνείς ότι με 70.000 μπορεί να κάνει άλλο ένα συμβόλαιο. Κρίμα είναι, θα σου πω. Για τα οικονομικά αυτή τη στιγμή του Άρη, ναι. Είναι ένα ποσό όχι ευκαταφρόνητο. Αλλά γιατί να φάμε. Εσείς 70 φάγατε δηλαδή όταν ανάψαμε με τον Ολυμπιακό. με τον Ολυμπιακό. Με ποιον, με την ΑΕΚ. Δεν νομίζω να φάγατε 15. Εμείς γιατί να φάμε 70 και εσείς φάγατε 15. Δεν ξέρω. Απλά λέω ότι όταν θεωρείς ένα 70 ένα ετήσιο συμβόλαιο, πώς θες να ρίξεις 3 ρε φίλε. Τι σχέση έχει αυτό ρε φίλε, δεν το κατάλαβα αυτό. Εσύ δηλαδή τότε πώς ήθελες να περάσεις την Μπενφίκα που έχει πενταπλάσιο τέτοιο και ονειρευόσουν και Champions League. Έφαγα ντόρτι όμως. Ναι, αλλά ήθελες να περάσεις. Ναι, εντάξει, άλλο τι θέλεις. Ναι. Εσείς μιλάτε με μια σιγουριά θα τα ρίξατε. Όχι φίλε, εγώ λέω ότι είναι τριπλή και πιστεύω στην ομάδα μου, παίζουμε συνέδρα μας, πιστεύω θα κερδίσουμε. Ο Τάσος λέει σίγουρα διπλή, διπλό. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω τριπλή. Εγώ λέω ότι αν ο Πάροκ, αν ο Άρης πάρει χ από τον Πάοκ μέσα στο Χαριλάο, θα είναι μεγάλη αποτυχία για τον Πάοκ. Ωραίο. Να το σου αυτό λέω. Όχι, επειδή μου έβαλε την παράμετρο Μπενφίκα στη μέση. Ο οπαδός της Μπενφίκα δεν θέλω ότι θα νικήσει η Μπενφίκα τον Πάοκ. Ο οπαδός της Μπενφίκα μπορεί να. Εσύ έβαλε την παράμετρο budget. Και λέω εγώ, εσύ έβαλε την παράμετρο budget. Άμα είναι. Λοιπόν, με βάση το budget. Για ποια Μπενφίκα μιλάμε, αν είναι φίλε μου. Για τη χειραγωγημένη που κατηγορείται για δωροδοκίες. Ας τη βγάλουν και ας βάλουν εσάς. Για το πέναλτι που τη δώσανε το Αβαβά μέσα στην έδρα της. Αν είναι που ήταν διπλό του Πάου καθαρό. Φίλε μου, το όνομά σου καταρχήν, sorry. Κώστας. Έλα ρε Κώστα. Άμα είναι όποιο έχει το μεγαλύτερο budget να μην γίνονται τα μάτς, να παίρνουμε στο τέλος μεταγραφών. Ποιο έχει το μεγαλύτερο budget, να βγαίνει πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ. Όχι, εγώ άλλο σου λέω. Δεν λέω ότι τα χρήματα παίζουν λεφτά. Αλλά όπως ο παδός της Μπενφίκα έλεγε ποιος πάω, θα ρίξω 4. Ναι. Δικαιολογημένα και ο Τρέγιας μπορεί να το σκέφτεται. Αλλά ο Τρέγιας δικαιολογημένα. Εγώ δεν είπα για 4. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ αν δεν κερδίσει θα είναι αποτυχία. Δηλαδή αν ο Άρης πάρει το χ από τον ΠΑΟΚ θα είναι επιτυχία τεράστια για τον Άρη. Αυτό λέει ο Τρέγιας. Πάμε λίγο στο παλατάκι όμως λίγο φίλε, περίμενε. Πάμε λίγο στο παλατάκι. Μην κλείνεις. Αν θες να περιμένεις, μην κλείνεις. Έλα Νίκο. Λοιπόν, 3 λεπτά ακόμα, 82-93. Έκλειψε ο Χρυσικόπουλος και θέλει να τρέξει τον διασμό τώρα με τον Μπαρτόλο. Δεν υπάρχει φάουλ στο Χρυσικόπουλο εκεί, όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Σε καλή άμυνα τον Μπαρτόλο. Πολύ σημαντικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Είναι στο συν 11 οι Γερμανοί. Έχουν τον έλεγχο σε ό,τι προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ στην επίθεσή του. Οι Γερμανοί έχουν απάντηση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο στις αρχές τέταρτης περίοδου που ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να επιστρέψει, ήταν στο μείον 4. Εκεί κάποιες δυο σούτα από τον Γκίψον. Ένα τρίποντο από τον Γιασίνσκι. Τώρα ο Χρυσικόπουλος πληρώνει στο 85-93. Ο Χρυσικόπουλος φτάνει στους 17. 2.34 ακόμα παίρνει time out ο προπονητής της Telekom. Έλεγα λοιπόν σε εκείνο το σημείο, στις αρχές τέταρτης περιόδου, ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να επιστρέψει, να κάνει την ανατροπή ουσιαστικά. Κάποια χαμένα rebound έδωσαν 7 πόντους στους Γερμανούς και το 78-82 έγινε το 78-89. Να δούμε αν μπορεί να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει χρόνος ακόμα, 2.34. Στο μείον 8 είναι με αυτό το τρίποντο του Χρυσικόπουλου. Έχει πάρει time out ο Κρούνιτς.
για την Telekom Vonis. Μέχρι στιγμής για τον ΠΑΟΚ έχει 17 ο Χρυσικόπουλος που είναι ο πρώτος του σκόρερ. 11 έχει ο Γκος, ο οποίος έχει εξηγήσει όμως. 10 έχει ο Χάτσερ. 12 έχει ο Μορέιρα, 9 ο Σχίζος από την πρώτη περίοδο. Για τους Γερμανούς έχει 21, ο Μέιο έχει 17. Έχει 18 ο Ρασάτ Τζέιμς, έχει 10, μιλάω για τον έχει 10 ο Μπαρτόλο. Τα επιθετικά rebound πόσα έχουν οι Γερμανοί? Γιατί είδα σε μια συγκεκριμένη φάση, είδα ότι πήραν 3 μαζεμένα. Αυτό είναι, στις αρχές της περίοδου. Λοιπόν, μέχρι στιγμή τα rebound είναι 31-31 και υπάρχει απόλυτη ισορροπία. 10 επιθετικά ο ΠΑΟΚ, 10 επιθετικά οι Γερμανοί, 21 επιθετικά ο ΠΑΟΚ, 21 Γερμανοί. Ωραία. Οκ. Okay. Θες να, να κρατήσουμε το μικρόφωνο εκεί, να επιστρέψουμε, τι θέλετε? Όπως θέλετε το πάμε, όπως θέλετε. Να το πάμε λίγο, να το πάμε γιατί 2 λεπτά είναι όλο και όλο. Λοιπόν, 2,5 λεπτά έχουμε ακόμα, ο ΠΑΟΚ πιέζει, προσπαθεί να κλέψει όπως είναι το Χρυσικόπουλο, περνάει σε πρώτη φάση το κέντρο η Telekom, ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να πιέσει, προσπαθεί να χαλάσει το παιχνίδι των Γερμανών. Σούποτε από την γωνία στοχή, αν δεν πάρει rebound όμως ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι. Πάλι εδώ ο Ρασάτ Τζέιμς που είναι πολύ πιο αθλητικός από τον Αθηναίου, ουσιαστικά πήδηξε από πάνω του, πήρε το επιθετικό rebound και δίνει άλλα 14 δευτερόλεπτα καθώς ο Αθηναίου κάνει φάουλ. Πεντάδα για την ομάδα του Παθοδόρου είναι ο Κόνιαρης, ο Γκος, ο Αθηναίου, ο Σχίζας και ο Χρυσικόπουλος, μια πολύ ευέλικτη και χαμηλή όσον αφορά το ύψος πεντάδα. Εδώ ο Τζέιμς ήταν από έξω ουσιαστικά, από το τρίποντο και πήδηξε και πήρε το rebound, γιατί ο Αθηναίου δεν είναι rebounder. Δεν, ναι, πήγε πρώτα δεν δουλέψα και τα blockout όμως από ό,τι είδα. Αυτό ακριβώς. Δεν πήγε πάνω στον αντίπαλο. Κοιτούσε την μπάλα και ήρθε ο Τζέιμς και του την πήρε από πάνω του. Λοιπόν, έχει 9-14 δευτερόλεπτα, 2-22 για το τέλος του αγώνα εδώ στην Power Sports Arena. 85-93. Ο Μπαρτόλο βρίσκει διάδρομο. Δίνει στη γωνία, δεν είναι καλή η πάσα του. Κρατάει τώρα ο Σούμποντις. Μπαρτόλο θέλει να παίξει το σκίζα. Καλή να το σκίζα. Κλείνει ο Κόσμος και κάνει φάουλο. Μπαρτόλο δεν είναι βολές δυστυχώς για τον Power. Είναι τέλος ομαδικό για την Telekom. Το φάουλο όμως το κέρδισε από την πολύ καλή άμυνα του Σχίζα. Αυτό περιμένει ο Παπαθηναϊκός. Ο οποίος έχει διακριθεί σήμερα νομίζω. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα στην επίθεση τι γίνεται. Σημαντική επίθεση για τον ΠΑΟΚ, θέλει να συνεχίζει να έχει ελπίδες. 2 και 13 Αθηναίου. Ανεβαίνει ο Χρυσικόπουλος για ένα σκρίνο. Αθηναίου περνάει. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Έχει κόψει πολύ ωραία ο Σχίζας στην πλάτη της άμυνας του Telekom. 87-93 ωραία δημιουργία του ΠΑΟΚ που πήρε σε όλο το γήπεδο. Δεν έχει παίξει τώρα, τρέχει ο Αθηνέα, θα το δείτε ο Σούποντις ευτυχώς. Σούποντις είναι τώρα ο Μέιο που δίνει στον Τζέιμς, περνάει το κέντρο η Telekom. Ο Τζέιμς κρατάει, πιέζει και ο Σκύρας και ο Κόνιαρης. Δεν έχει τρέχει ο Τζέιμς, πιέζει, έχει πέσει κάτω ο Αθηνέου, δεν υπάρχει κανένα θετικό φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Καλάθι από τον Μπαρτόλο. 87-95. Νομίζω ότι υπάρχει 1-40 ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχει. Δεν είχα εικόνα, παιδιά, μέχρι εκείνη από την μπάλα κοιτούσα. Ναι. Δεν ξέρω τον Μπαρτόλο. Μια μικρή αγωνιά τον έχει ρίξει. Τώρα εντάξει, ίσως να το εκβιάζει και λίγο το Αθηναίο. Αλλά... Αθηναίο. Έχει πέσει αγωνία. Αθηναίο με τον Τζέιμς. Κακή πάση στο Χρυσικόπουλο. Την κατάσταση ήταν ο Λίνος. Τα σουτάρει για 2 από τα 4 μέτρα. Κακή επιλογή. Ο Κόνιαρης είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Κόνιαρης πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει και το φάουλο. Κόνιαρης πάρα πολύ ψηλά. Έσπρωξε την μπάλα στο καλάθι. Κέρδισε και το φάουλ από τον Νέιο. Παλικαρίσιο καλά. 1-23 ακόμα. Παλικαρίσιο. 89-95. 1-23. Πάρα πολύ ψηλά ο Κόνιαρης. Για κάποιον ο οποίος δεν είναι φίλος του ΠΑΟΚ και παρακολουθεί το παιχνίδι και είναι φίλος του μπάσκετ, είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο μάτι το σημερινό. 89-95 και μία βολή για τον Κόνιαρη. Ο ΠΑΟΚ εδώ από το πουθενά μπορεί να πάρει 3 πόντους και μένουν 1-23. Αν βάλει και τη βολή ο Κόνιαρης φυσικά μπορεί να πάρει 3 πόντους. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι. Βάζει τη βολή ο Αντώνης. 90-95. Άλλο ΠΑΟΚ ξεπίεσε σε όλο το γήπεδο. Πριν την μπάλα ο Μέιο. Ο Μέιο κλέψει που θέλει τώρα να κάνει. Βρίσκεται ο Σχίδας εκεί, αλλά σηκώθηκε. Περνάει ο Μέιο παραλίγο να κλέψει ο Κόνιαρης. Πιέζει ο Κος τώρα. Ο Μέιο κρατάει. Πιέζει ο Κόνιαρης. Πέφτει την μπάλα κάτω. Τι κλέβει ο Κόνιαρης. Ευκαιρία βιασμού ο Κος. Δεν βλέπει πίσω τον Μπαρτόλο όμως, ο οποίος κλέβει και αυτός. Απίστευτα πράγματα. Μπαρτόλο έχει αλλάξει κατοχή και έχει άλλα 24 δευτερόλεπτα η Telekom Vonis. Μέιο. Άρχισε ευκαιρία για τον Πάο εδώ. Μέιο με τον Αθηναίο. 55 δεύτερα. Δίνει στη γωνία. Δίνει στα μέσα για 3 θα το τελειώσει. 90-98. Ναι, τελείως. Αντί να γίνει το 92-95. Ναι, βέβαια. Βρίσκει το τρίποντο ο Τζέιμς και ουσιαστικά νομίζω ότι εδώ είναι, τελειώνει το παιχνίδι. Είναι μία από τις πιο καθοριστικές φάσεις του αγώνα. Είναι κακή πάσα. Το κλέψιμο του Κονιάρη κάνει δηλαδή το κλέψιμο πάρα πολύ όμορφα και δίνει κακή πάσα. Δίνει κακή πάσα. Ο Κος δεν έβλεπε στην πλάτη του τι γινότανε. Ναι. Και ο Μπαρτόλο που είναι ένας πολύ αθλητικός παίκτης
πήρε την μπάλα από πάνω του. Πήρε ένα φάουλο σχίδας τώρα και έχει δύο βολές, 42 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα ακόμα. Κρίμα, κρίμα. Αυτή τη φάση θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να μειώσει στους 2, στους 3, ενδεχομένως και στους 2. Με τρίποντο και να γινόταν 92-95-93-95. Και μετά όλα πεζόταν, ένα λεπτό είχε ακόμα. Λοιπόν, ο Σχίζας είναι στις βολές, να δούμε πόσο, αν υπάρχει κάποια περαιτέρω ελπίδα για τον ΠΑΟΚ, χάνει την πρώτη βολή ο Σχίζας. Νομίζω ότι αυτή η φάση πριν, ουσιαστικά όχι καθόρισε, οδήγησε την νίκη στην Τέλεκομ. Αυτό το λάθος με τον Κόνιαρ και τον Κρός και το τρίποντο του Τζέιμς. Σχίδας βάζει τη δεύτερη. Πάντα ο ΠΑΟΚ επίσης σε όλο το γήπεδο, προσπαθώντας να κλέψει, προσπαθώντας να κάνει κάτι διαφορετικό από την πορεία που έχει πάρει το παιχνίδι. Πιέζει τώρα, καλή είναι η πίεση του ΠΑΟΚ στη γωνία εκεί. Ο Τζέιμς κλείστηκε. Τελικά βρίσκεται στον δρόμο να περάσει. Τώρα είναι 3-1, δεν πάει σε καλά την Μπαρτόλο. Τώρα πηγαίνει. Είναι στη γωνία στο Σίμποντιτς. Οι άνδρες θέλουν ακόμα φάουλ του Σκόπουλου. Δύο βολές του Σίμποντιτς. Νομίζω τώρα πιο πολύ διαδικαστικό είναι το θέμα. Είναι δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ στην διοργάνωση. Πρώτη στη Βενετία ήταν η Ζάχο που απόρρισε. Ήταν η πρώτη στη Βενετία. Σήμερα όλα δείχνουν ότι πάει για δεύτερη. Η αλήθεια είναι ότι το πάλεψε πάρα πολύ το ματς ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έχει αυτά τα δύο προβλήματα του Τζόνς και του Γκάρετ, το να φύγει το ματς σε τέτοιο ρυθμό ήταν πολύ δύσκολο να ακολουθήσει. Το πάλεψε. Προσπάθησε να μειώσει. Το γύρισε. Έχασε την πρώτη βολή σου, ναι. Αλλά νομίζω ο ΠΑΟΚ τέτοια παιχνίδια σαν το σημερινό, σε περίπτωση που είναι πλήρης και είναι καλά, θα τα κερδίζει. Παιχνίδια που πάνε τόσο ψηλά στο σκορ. Αλλά σήμερα, με τα προβλήματα που υπήρχαν, με τον Γκος ανέτοιμο και με τους δύο απόντες, το μόνο που κατάφερε ουσιαστικά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν να μένει κοντά στο μας. Δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει την ανατροπή. Από τη στιγμή που άφησε τους Γερμανούς να βρουν ρυθμό στα 6 και 85, κυρίως στην πρώτη περίοδο, υποχρεώθηκε ουσιαστικά σε όλη την πορεία του αγώνα να κυνηγάει. Και κάπως έτσι ουσιαστικά έχει γραφτεί η ιστορία του. Και όταν του δόθηκε η ευκαιρία να το γυρίσει, δεν τα κατάφερε, ήταν άστοχες οι επιλογές. Κάποιες άστοχες επιλογές, κάποιοι χαμένα rebound. Για μένα το κομμάτι της τέταρτης περίοδου, στην αρχή της τέταρτης περίοδου, είναι κομβικό για την εξέλιξη του αγώνα. Γιατί εκεί το μάσο στους 4 πόντους. Ναι. Έχει μπει και ο κόσμος που είναι εδώ στο γήπεδο και προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να γυρίσει, αλλά δεν τα καταφέρει. Να, ένα λάθος τώρα, κλέβει ο Σχίδας. Θα κλέψει ο Αθηναίου, έχει 17 δευτερόλεπτα για να δούμε πώς έχει γίνει κανένα θαύμα. Γκος για 3, όχι αστοχή, Χρυσικόπουλος παίρνει το rebound όμως. Από κοντά ο Λίνος, 95-99, 14,2. Πιέζει τώρα και ο Σχίδας πάλι, έκανε φάουλ ο Γκος. Είναι δύο βολές στον Τζαρόν Ράισελ. Ναι. 11,8 πριν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Δύο βολές έχει ο Ράισελ. Ό,τι και να βάλει τώρα Ζάχο, νομίζω είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. είναι απίθανο. Το τελικό σκορ περιμένουμε. Έχει φτάσει στους 21 και ο Τζέιμς με τον τρίπο που έβαλε πριν. Αυτοί οι δύο ουσιαστικά είναι. Νομίζω ότι ο Τζέιμς έκανε πιο σημαντική ζημιά για τον ΠΑΟΚ, γιατί έβαλε και κάποια μεγάλα τρίποντα σε σημεία που ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να γυρίσει στο κομμάτι, έχασε την πρώτη ώρα. Καθοριστικά τρίποντα. Που ρίχνουν και την ψυχολογία των αντιπάλων στο μπάσκετ, έτσι. Αστόχησε την πρώτη. Γενικά έχουν οι παίχτες που έχουν οι Γερμανοί είναι αυτοί τέτοιων καταστάσεων παίχτες που αν βρουν ρυθμό πάρα πολύ δύσκολα μπορείς να γυρίσεις. 10 δευτερόλεπτα. Το θέλει πόντους και να μην αφήσει διαφορά να είναι μεγάλη. Ας κόψει ο Χάτσερ. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ. 95-100. Μάλιστα. Τέλος του παιχνιδιού εδώ στην Power Sports Arena. Νικήτρια η Telekom Vonis. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Χωρίς νικητή τον ΠΑΟΚ όμως. 95-100, 19 ο Χρυσικόπουλος, 12 ο Σχίζας, 12 ο Μορέιρα, 11 ο Γκος, 10 ο Χάτσερ για τον ΠΑΟΚ, 21 ο Τζέιμς, 21 ο Μέιο, 18 ο Σούμποντς, 12 ο Ράισελ για την Telekom Vonis. Αυτά από εδώ παιδιά, 95-100, 0-2 για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Μια ερώτηση Νικό, ναι. Που νομίζω ότι περιμένουν πολλοί φίλοι να ακούσουν την απάντησή σου. Ο ΠΑΟΚ αυτές τις δύο ήττες ευελπιστεί σε πρόκριση. Φυσικά και ευελπιστεί. Είναι πολύ νωρίς ακόμα στον όμιλο. Πόσοι περνάνε? 4 περνάνε από έναν όμιλο 8 ομάδων. Ναι. Είναι 14 παιχνίδια, υπάρχει πάρα πολύ δρόμος ακόμα. Πόσα παιχνίδια είναι? 14. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, το να χάνεις η μέτρα σου πάντα είναι θέμα
σε έναν ευρωπαϊκό όμιλο. Ωραία. Αυτά, 95% ευχαριστούμε. Και λίγο μετά και το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Νίκο Μοσχοβίτη. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Μοσχοβίτης από το ιδιόκτο ΠΑΟΚ Sports Arena στην Πηλαία, από το παρατάκι. Δεύτερη ήττα για τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. 0-2. Αλλά οι ελπίδες υπάρχουν, είναι πάρα πολλές. Αφού περνάνε 4 ομάδες από έναν όμιλο 8 σε 14 παιχνίδια που θα γίνουν. Και αν ο ΠΑΟΚ νομίζω θα επιστρέψουν οι 3 σημαντικές απουσίες που είχε και θα είναι πιο έτοιμος στις επόμενες αγωνιστικές, πιστεύω ότι θα περαστώ. Δεν υπάρχει εκείνη η έγκλη που υπήρχε παλαιότερα στο μπάσκετ. Αλλά όχι, είναι εδώ σημαντικό. Διαφωνώ. Αν έχεις ομάδα να διακριθείς. Αν έχεις ομάδα να πρωταγωνιστείς, όχι φυσικά σε αυτούς τους θεσμούς, μια χαρά θα έχεις και κόσμο και γεμάτα γήπεδα. Να μην τα λέμε έτσι. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης μπορεί να πρωταγωνιστήσουν. Γι' αυτό τα βλέπεις αυτά. Για να τα πρωταγωνιστήσεις, φίλε, πρέπει να έχεις το μαρούλι. Να πέσει μαρούλι, τι να κάνουμε. Άμα δεν έχεις το μαρούλι. Άμα δεν έχεις, στην μπάλα πώς έχεις μαρούλι και πέφτει. Να βρεθεί ένας για τον μπάσκετ. Στον μπάσκετ ήρθε. Στον αυτοκράτορα που λέτε. Θα σου πω. Και δεν βρέθηκε ένας λαχός. Ένας βρέθηκε και αυτός έχει με τη δικαιοσύνη ιστορίες. Ποιος έχει ο Μπάρμπας, αυτός πώς το λέγανε. Δεν έχω, ούτε ο Μπάρμπας. Ο Μπάρμπας όταν έχωνε ήταν στο 1,5. Καλά, εσείς δεν ξαναλέγατε. Πέρσι θα φέρει ο Άρης το μπάσκετ στο Μωρά ξανά. Ένα λεπτό. Πώς το λέγανε το θείο. Λάσκαρ. Λάσκαρ. Δεν άκουγες τι έλεγα εγώ. Ναι. Λογικό ήσουν εδώ πέρα. Εγώ ήμουν. Ναι. Εγώ δεν έλεγα αυτά. Ναι. Ο Άρης δεν έσπρωξε μαρούλι στο μπάσκετ. Και τις πρώτες χρονιές που ήταν καλά με τον κύριο Λάσκαρ ήταν στο 1,5 εκατομμύριο με 2. Με 2 εκατομμύρια, όχι. Δεν μπορείς να. Εκτός αν λέμε διαφορετικά πράγματα. Mm. Εγώ μιλάω για πρωτάθλημα Ελλάδος και Ευρωλίγκα. Δεν μιλάω για αυτά τώρα της πλάκας που παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θεσμούς. Και αυτός ο θεσμός είναι της πλάκας. Λοιπόν, κάτι νέο να πούμε, κάτι σημαντικό. Και να πάμε, ναι. Με επέστρεψε ο Δημήτρης Πέλκας με πάρα πολλές ενοχλήσεις και μαγνητική. Θα κάνει μαγνητική ο Πέλκας. Αυτό σημαίνει ότι λογικά και πιθανόν να μην βρίσκεται στο ντέρμπι. Επιστροφές με νέο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Πέλκας αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Αύριο θα υποβληθεί σε μαγνητική και να ξέρετε ότι μετά από 48 ώρες υπάρχει εικόνα 100% τι γίνεται. Εντάξει. Αν δεν παίξει, ποιο παίζει, γιατί εγώ δεν τα ξέρω τον ΠΑΟΚ. Έχει πολλού εκεί να παίξουν. Ποιος έχει τον Μπίσερ, μπορεί να παίξει. Δεκάρι ο Μπίσερ, αριστερά δεν παίζει ο Μπίσερ. Μπορεί να παίξει και αριστερά και μπορεί να παίξει και ο Καρέλης. Μπορεί να παίξει και ο Βάρντα και όπως θες μπορεί να παίξει. Έχει πολλές εναλλακτικές. Έχει πολλές εναλλακτικές. Όχι, από τον Βάρντα, αν παίξει, δεν ξέρω από αυτά που εσείς με τις τιμωρίες του με αυτά που από τον Βάρντα προτιμώ να παίξει ο Πέλκας. Έχεις και άκπο με έχεις, φίλε, έχεις Καρέλη, έχεις. Λέω εγώ ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω λάθος. Έχεις Μπίσεβαρ, λογικά ο Μπίσεβαρ να παίξει. Αν μου έλεγαν ποιον θες να έχω να παίξει, ο Πέλκας ή ο. Και Ελκαντουρί έχω έτοιμο, ρε φίλε. Έχω πολλές ελκαντουρί. Και λιμιό έχω, όπου θες. Δεκάρι Ελκαντουρί. Γιατί δεν το ξέρω, νομίζω γραμμή παίζει, δεν τα ξέρω. Τα πάντα μπορεί να παίξει. Αν μου πεις πάντως να παίξει εκεί ο Πέλκας ή ο. Ποιον είπαμε τον άλλο, Μπίσεσβαρ, θα ήθελα να παίξει ο Πέλκας εγώ. Από τους δύο. Θεωρώ τον Μπίσεσβαρ πάρα πολύ καλό. Μακάρι να είναι υγιέστατο παλικάρι μας και να παίξει, γιατί έμαθα ότι θα είναι και αρκετά ερεθισμένο στην Κυριακή. Ναι. Έτσι έμαθα. Μην είναι. Θα τα έχει ακολλήσει τα μαχαίρια στο σπίτι του, γιατί ναι, έχει πολλές παλομπριζόλες να κόψει. Ναι. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Έτσι ακριβώς. Μήπως μετά το μάζι δεν μπορεί να κάτσει σε καρέκλα, λέω εγώ. Πιθανόν. Όπως είναι και ερεθισμένο. Έχει καμνάκι κάθετα. Όπως είναι κοντούλης, είναι μια χαρά. Να ξέρεις. Λοιπόν, Τάσο, πάμε στο τελευταίο. Πάμε και δεν θα έχουμε τα μπάσκετ. Ένα μισάωρο γεμάτο. Να δώσουμε γραμμές. 23-10-287 και 3 οχτάρια. 69-45-287. Δέρμπι έχουμε. Έτσι. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-526. Όλοι οι ντροπαλούλιδες και όλοι όσοι κρυφακούτε. Break. Α, γι' αυτό δεν θέλω τις εθνικές, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν οι παίκτες. Ας πάρουν την εθνική Αθηνών, ας πάρουν τους Γαλανόπουλους, Λαμπρόπουλους, τους Μπακασέτες κτλ. Ωραία, πήγε ο Δημητράκης ο Πέλκας, γύρισε με ενοχλήσεις στο ισχύο. Πάει για μαγνητική. Και εμείς έχουμε τον μπάσκετ. Κατάλαβες. Όχι μόνο τον μπάσκετ. Εσύ έχεις πιο πολύ θέμα στο τερματοφύλακα. Δεν ήταν με την εθνική ο τερματοφύλακα. Όχι με την εθνική. Τη θυμάμαι κιόλα στη φάση. Τον μπάτσο άλλο στο δάκτυλο με τον Πανιόνιο ήταν. Και μάλιστα το έκανε έτσι στο χέρι του. Πιστεύω θα παίξει. Μπάτσε από τον μπάτσο. Πάτα το καλά, ρε φίλε. Α, λες και τέτοια. Να γίνει δηλαδή. Ναι. Γιατί εσύ δεν λες. Όχι. Τι. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Τέτοιο δεν λέω. Καλά, εσύ δεν λες. Θέλω το κακό του ΠΑΟΚ. Να τραυματιστεί παίκτη δεν λέω. Όχι. Λέω το κακό του ΠΑΟΚ το αγωνιστικό. Καλά, μέσα, δηλαδή μέσα όχι, σε αυτό όχι. Δεν είναι και το κακό. Όχι, όχι. Μάλιστα. Εγώ δεν λέω να τραυματιστεί κανείς παίκτης. Ίσα-ίσα να έχω εδώ να μου λες. Δεν έπαιξε ο Πέλκας, δεν έπαιξε ο Μαουρίτσιο. Δύο εντεκάδες έχεις.
Δεν έχω πρόβλημα, εγώ δεν είπα αυτό. Λέω ρε παιδί μου, μπάσκετ. Δεν θα παίξει, πρόσεξε τώρα, ναι. Ποια είναι η πλάκα. Ναι. Έτσι. Και ουλίτη θα παίξει. Δεν θα παίξει από μένα, ας πούμε, ο Πασχαλάκης, θα παίξει ο Ρέι. Άμα από σένα, άμα δεν παίξει, πώς το λένε αυτός, τον τερματοφυλακάς. Ο Κουέστα. Ο Κουέστα, ποιος θα παίξει. Ο Καντιμύρης. Ποιος? Καντιμύρης. 90 χρονών είναι αυτός, δε φίλε. Όχι, ρε. Μπορεί και ο Αναγνωστόπουλος. Αναγνωστόπουλος έχει να παίξει ένα μισό χρόνο το παιδί. Πέρσι έπαιζε, πώς έπαιζε. Το μισό πρωτάθλημα έπαιξε ένα, το μισό άλλο. Ποιος έπαιζε πέρσι. Ξεκίνησε ο Καντιμύρης, ναι. Και το από μισό πρωτάθλημα παίξα. Έχει να παίξει ένα μισό χρόνο σου, λέω. Τι σου, ναι, είπα. Ο Ρέι πόσο έχει να παίξει. Ο Ρέι έπαιξε τώρα. Μέσα στο μετρό. Έπαιξε, ρε, φίλε. Έπαιξε. Ναι, δεν έπαιξε. Πρωτάθλημα έπαιξε. Έπαιξε, ρε, φίλε. Τι θα κάνουμε. Ναι. Τι θα κάνουμε. Θα παίξει ο Κουέστας. Δεν θα παίξει ο Πέλκας, θα παίξει ο Μπίσεσβαρ. Ας, ναι, πούμε. Όχι, θέλω να παίξω ο Πέλκας. Ένα από τους δύο Πέλκας. Ναι, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Δεν θα παίξει, ναι, δεν φοβάμαι. Ο Μαωρίσιο. Τον φοβάμαι, να πω. Θα παίξει ο Βέρμπλουμ. Ποιος? Ο Βέρμπλουμ. Αυτός που, ναι, που παίζει χρόνια Τσεσεκά Μόσχασε, που παίζει δεκάδες παιχνίδια Champions League και παίζει και Εθνική Σουηδία. Φαίνεται αυτό που λέω για τον κόσμο. Αυτός είναι ο Βέρμπλουμ. Κάνω μία πρόβλεψη. Καλά, να κάνω. Πρώτα έκανα πρόβλεψη για τον δικό μου παίκτη. Ναι. Για να μην πει ότι είναι αντιπαοξίδικο αυτό που θα πω. Πιστεύω ότι θα χάσουμε από την πόλη μας πολύ σύντομα και την Κολάσενα και την Βερμπλούν. Μα πώς λένε αυτοί. Mm. Πώς λένε το όνομά της, ούτε την ξέρεις. Ναι. Αλλά σας τι, βλακία είπα. Εσείς πώς θα τον κάνατε αυτόν συμβόλαιο, τρία χρόνια. Όχι, συμβόλαιο τον κάνατε τι, δεν πώς. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζουν. Τρία χρόνια. Ε, εντάξει. Κάπου, δεν με νοιάζουν, κάπου δανεικό θα το δώσετε. Καμιά Λαμία, κανένα τέτοιο κάπου. Το Βερμπλούν. Το Βερμπλούν. Μάλιστα. Ακούγεσαι. 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 Και εσύ ακούγεσαι. Okay. Δεν με είπες εσύ, άμα δεν παίξουν οι δικοί σου, ποιος θα παίξει. Ποιος, θα σου πω. Ε? Ποιος είναι. Ο Μπάσα. Όχι ο Μπάσα, ο άλλος. Ποιος. Ο Βέλεθ, πώς το λένε. Ο Βέλεθ. Mm. Σου είπα, η Σόουζα θα παίξει, η Μαυρά, η Δελζίσες. Mm-hmm. Έχω τέσσερα. Και ο Δελζίσες δεν είναι καλά. Και ο Δελζίσες δεν είναι, ναι, καλά. Γιατί δεν είναι καλά, μια χαρά ήταν. Ε, να το, τι να σου πω τώρα, το διάβασα. Ναι. Τι δεν, α, δεν ήταν καλά, τι, πονούσε. Περίμενα, τι γίνεται, ρε φίλε, τι έγινε, περονόσπαρος και όλοι, για βρες το. Πού είναι αυτό. Ωραία. Περίμενε. Να μέχρι να το βρεις 23-10-287-3-8-69-45-287-3-8. Τι λέει εδώ, ανεβάζει δημούς ο Βέλεθ, πρόβλημα με Δελιζήση και Μαυράει στον Άρη. Εντάξει. Το, ποιος το λέει αυτό, το... Αυτό το site. Το πάω και SDNA, το πάω και SDNA, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Επειδή το είπαμε, τι έγινε. Πάω και SDNA είναι αυτό. Τι είναι. Δεν τα ξέρεις καλά. Δεν είναι το... Δεν τα ξέρεις καλά, φίλε. Μάχεται τον ΠΑΟΚ το SDNA, δηλαδή. Είναι κατά του ΠΑΟΚ το SDNA. Κοίταξε, αυτό που μάχεται τον ΠΑΟΚ είναι το άλλο, το κίτρινα, τα κίτρινα. Το, ναι. το κίτρινο, το γνωστό. Mm-hmm. Που ασχολείται πιο πολύ με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τι γίνεται στην Τούμπα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ, παρά με το δικό σας. Ε, τι είχα. Πάρε και πες να δεις. Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Άλλο, άλλο κύριε Τρέγια μας. Βλέπω. Έχει τίποτα, και μας... Εγώ θέλω να είσαι πλήρης, να είσαι 100% πληρότητα στους δεκαδάτους ποδοσφαιριστές που έχεις, γιατί θα έχεις να λες. Μα σου είπα, όχι, εγώ δεν έχω να λέω. Όχι, κάνεις λάθος. Σου είπα, για τον Μπάσα σου είπα, αν δεν παίξει, για μένα δεν είναι. Το είπα χθες. Δεν λέω ότι αν παίξει ο Μπάσα θα κερδίσω και αν δεν παίξει θα χάσω. Έχει εκεί παίκτες ο Άρης. Το θεωρώ καλή μονάδα για τον Άρη. Λίγο τα τελευταία μάτς, όχι, είναι λίγο ντεφορμέ. Αλλά δεν θα πω έχασα γιατί δεν έπαιξε ο Μπάσα. Όχι φυσικά. Μην ακούσω το άλλο από σένα. Δεν έπαιξε ο Πέλκας και δεν έπεσε ο τέτοιος. Δεν πιστεύω να πεις κάτι. Εγώ το είπα από τώρα, από σήμερα το, το απάντησα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Φυσικά, εντάξει, και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Διαιτητής αύριο βγαίνει Τετάρτη ή Πέμπτη. Νομίζω. Τετάρτη. Λέει ο Κατσιαόνης, νικητής του ντέρμπι θα είναι σίγουρα ο Άρης. Πρόβλεψη κάνει. Ο βετεράνος που ψηφίζει το Άρη, ναι, Αλέκος Κατσιαούνης. Τι ήθελες να πει, ο ΠΑΟΚ ότι θα είναι. Ναι, είπε, λέει ότι, ναι, οι κίτρινοι θα κερδίσουν, λέει. Έτσι λέει, και εγώ το λέω. Σίγουρα κιόλας. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα δεν γι' αυτό είναι, έλεγε η Ντόρτια, έτρωγε Ντόρτια με τέτοια. Με ποιο, πότε μα ρίξατε με τον Κατσιαούνη. Ε, τι. Με τον Κατσιαούνη μα ρίξατε 4 γκολ. Κατσιαούνη, αυτό ήταν ο Κατεργιανάκης, δεν θυμάμαι. Ναι. Για να πες τι λέει. Μετά πες για το Τερζανίδη. Γιατί δεν διαβάζει το Τερζανίδη. Άνοιξε κανένα τέτοιο Τεμπερχανά. Τι είναι Τεμπερχανά, να το. Τεμπερχανά. Εγώ μόνο, πεις... μόνο το δικό μας ανοίγω. Ποιο? Μόνο το δικό. Όχι, και εγώ το τέτοιο. αυτό που μου στείλε εσύ. Το πάω και στην ΕΝΕ. Αυτό που μου στείλε εσύ είναι. Ναι, 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 αυτό, ναι, το, ναι, link, ναι, για να το δω. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν. Ο Κατσιαούνης λέει θα πόνταρα λέει στον Άσο. Αντιλαμβάνομαι το ματς. Πιστεύω ότι ο Άσο αυτή τη στιγμή είναι μια ιδιαίτερη ομάδα. Σοβαρή και με πλάνο. Όλα αυτά θα βγουν στο γήπεδο. Μπράβο το, έτσι και ο Άρης έκανε καλό σύνολο και χρειάζεται να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ερέρα, ο οποίος πάντα διαβάζει τα μάτς, είναι σοβαρός και οι δηλώσεις του έχουν ενδιαφέρον. Όλα αυτά
έχουν το δικό τους μερίδιο και ο Άρης θα είναι νικητής του ντέρμπι. Ναι. Λέει ο Κασιάουνης. Ναι. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ομάδα, δεν φοβάμαι καθόλου. Εντάξει. Γιατί αφού τι να φοβηθεί, εδώ ήταν οι Γερμανοί και φύγανε, Κασιάουνη. Έλα, Αλέκο! Διάβασα μα κάτι του Πάου που λέει. Λοιπόν, ξέρεις πόσο αστείες θα φαίνονται οι δηλώσεις αυτές ναι. τη Δευτέρα, τις κρατάω. Ναι. Τις αποθηκεύω. Πρόσεξε τις δικές σου για 0-3 που έλεγες. Εγώ και σου εύκολη είπα, επικράτηση. Εγώ σου είπα. Και εύκολη επικράτηση. Εγώ το ξαναείπα και το ξαναπώ άλλη μια φορά. Για ξαναπέσαι. Επειδή ναι. ούτε ο Άρης έχει φάει 3 γκολ και τρώει δύσκολα γκολ. Ναι. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Α, είπες, ούτε ο Πάοκ. Ναι, ούτε ο Πάοκ. Ένα έχει φάει 3 γκολ κτλ. Πιστεύω ότι θα περάσω. Α, πες σκορ, έτσι, αμέσως το κάνουμε από τώρα. Εγώ σου είπα, πιστεύω κανένα 0-1-1-2 κάπου εκεί. 0-1-1-2 λες. Θα βάλουμε γκολ δηλαδή κιόλα. Μα βάζει ότι βάλουμε ένα γκολάκι. Πιστεύω ότι με ένα γκολ διαφορά θα κερδίσω. Ένα γκολ. Ναι. Ναι, και σου είπα ότι θεωρώ ότι αν μου πάρει χ, α είσαι στο γήπεδο. Ναι. Αν μου πάρει χ, ναι. αυτό ο Άρης πάρει από αυτόν τον Πάοκ, ναι. έστω και χ και με απουσίες ο Πάοκ που θα έχει, ναι. θα είναι τεράστια επιτυχία για ναι. σένα εγώ, και αποτυχία για μένα. Εγώ λέω ότι η έπαρσή σα η διαχρονική εντάξει υπήρχε. Τώρα έχετε ένα δίκιο γιατί και καλή ομάδα έχετε και οικονομική ισχύ έχετε. Ένα δίκιο το έχετε, αλλά η έπαρσή σα είναι από γεννησιμιού σα, οπότε δεν σα. Έτσι... Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή αυτό που λέω. Όχι, ρε φίλε, δηλαδή, αλλά τόσο σιγουριά. Δηλαδή το λογικό την Κυριακή ποιο είναι. Σιγουριά, να κερδίσω, Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Τόσο σιγουριά, δηλαδή πραγματικά. Εγώ ρωτάω, κάνω μια ερώτηση σου λέω, είναι στους ακροατές. Κάνω ναι. μια ερώτηση και μα βάζω να απαντήσω. 23, 10, 2, 87 και 38. Ναι. Ποιο είναι το λογικό κατά την άποψή σας την Κυριακή να κερδίσει, ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ. Εγώ να απαντήσω. Είπα, είναι ντέρμπι, όλα είναι πιθανά. Όπως και να είναι οι δύο ομάδες και διαχρονικά το δείχνουν τα αποτελέσματα. Αυτό κάνεις και δεν έχουμε γραμμές. Απαντάς για τον κόσμο. Όχι, δεν απαντάω. Για μένα, εγώ κάνεις μια ερώτηση, εγώ δεν απαντήσω. Ρε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα, ρε, φίλε. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ το όνομά σου, αν θες. Άγγελος. Έλα, Άγγελε. Πάμε. Γεια σου, Άγγελε. Λοιπόν, παιδιά, θα ήθελα λίγο να πω δύο κουβέντες κι εγώ. Επειδή λοιπόν στον αέρα της πόλης μας. Τα κοντέρ της υποκρισίας και έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και επειδή συνήθως είμαστε εμείς, είμαστε, πώς το λένε, με λένε ρίζω και όπως θέλω το γυρίζω. Δηλαδή, εμείς έχουμε έπαρση που λέει ο Ζάχος, έχουμε έπαρση, είμαστε πρώτοι. Έχουμε μια ομάδα κατά παραδοχή όλων των οδέτερων φιλάθλων και των σωστών η οποία πετάει. Αν όχι πετάει είναι πολύ καλή. Και πάμε λοιπόν σαν πρωτοπόροι να πάρουμε, έχουμε το 6 στα 6, έχουμε παίξει με καφενεία σε εισαγωγικά τύπου Σπάρτακ Μόσχας που αν έπαιζε ο Άρης θα τρώγε 7, 8 και 9. Mm-hmm. Αυτοί έχουν σκίσει την Μπενφίκα και όταν τους λες ρε φίλε τα τελευταία 4 χρόνια τι κάνεις, γυρνάνε σου λένε παιδιά φρέσκα κουλούρια, ενώ σε πάνε 30 χρόνια πίσω. Τι εννοώ, δηλαδή εμείς έχουμε παρσιτάσο, mm-hmm. που είμαστε πρώτοι, που είμαστε 3 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο. Και πάμε να παίξουμε με τον πέμπτο, ο οποίος είναι νεοφώτιστος και δεν έχει έπαρση όταν βγάζει μπλουζάκια και λέει την 7η αγωνιστική θα ξεβρωμίσει πόλη, τριάρα, διάρα κτλ. Ναι, εγώ δεν δηλαδή, παιδιά, δηλαδή να σας πω κάτι, υποκρισία είναι καλό πράγμα και εμείς είμαστε αντιολυμπιακοί. Αλλά όταν έχει Ολυμπιακός ομάδα, βγαίναμε και λέγαμε έχει ομαδάρα Ολυμπιακός και θα είναι δύσκολο το μάτς του Τούμπα. Εμείς θα πάμε να νικήσουμε, αλλά αυτές οι μαγκίτσες περί έπαρσης του Ολυμπιακού δεν τις λέγαμε. Διότι δεν είναι θέμα έπαρσης, αγαπητέ μου φίλε Ζάχο. Αγγελέ. Είναι θέμα ομάδας. Ωραία, ωραία. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τελειώνω. Ναι, ναι, sorry, να, και μπορείς να μου απαντήσεις. Ναι, γι' αυτό θέλω να δεν σου βάζω θέμα budget. Εγώ θα σου βάλω ποιοτικό ωραία. Θέμα. Ωραία. Χαμογελάς και χλεβάζεις. Όχι, δεν σου λέω με τα γένεια. Όχι, πες, για τον Βέρμπλουμ λέει που παίζει σε κάποια εθνική Σουηδίας και μου έρχεσαι εσύ τώρα το μαβάκι. Δεν παίζει σε καμιά. Εθνική ελληνική ναι, 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 να τα λέμε να κυριολεκτούμε. Πρώτον, εγώ ναι. σε εισαγωγικά απολογούμε ναι. ή έχω ευθύνη το λόγο που λέω εγώ. Δεν ξέρω ναι. για τους άλλους. Ναι, εγώ. Ναι, όχι, μου είπες για μπλουζάκια τέτοια. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Να σου στείλω και τη φωτογραφία. Να μου στείλεις. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο μπλουζάκι. Δεύτερο, είπα. Τι πράγμα, είπα ότι έπαρση έρχεται διαχρονικά, δεν είπα τώρα, τώρα είπα ότι είναι και δικαιολογημένη. Όχι, άκουσε με, είπα διαχρονικά έχετε έπαρση, τώρα είναι δικαιολογημένη γιατί έχετε και καλή ομάδα και οικονομική ισχύ. Δεν είναι έπαρση αυτό, συγγνώμη. Εγώ μιλούσα για... Ναι. Αν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε το μήλο από το μανταρίνι, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή... Τώρα δεν έχουμε έπαρση, και... δεν σου το λέω με έπαρση, το λέω όπως θα σου λέγω ότι πριν 5 χρόνια ότι είναι ντέρμπι και είναι ντέρμπι για μένα, είναι ντέρμπι πραγματικά.
Μα δεν λέω ότι δεν είναι ντέρμπι. Το ίδιο λέμε, φίλε μου, από άλλη οπτική γωνία. Όχι, φίλε. Σου λέω, λέω ότι και προ Ιβάν Σαββίδη που δεν είχε ομάδα για πρωτάθλημα, είχε έπαρση γενικά, όχι σαν μας με τον Άρη, γενικά. Συγγνώμη. Είχε γενικά. Για έπαρση, πάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Κάθε χρόνο πηγαίνετε για πρωτάθλημα. Δηλαδή για σένα, κατ' εσέ, ναι, δεν υπήρχαν χρονιές, άσε στη φετινή, ότι ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 10 χρόνια πήγε έστω 2 φορές ή μία φορά. Το 2010, ναι, μία φορά. Πρόσεχε. Να, το 10, μπράβο. Το 10. Τι εννοώ, δεν εννοώ να το πάρει, πήγε. Διεκδίκησε. Ναι, άσχετα αν εσείς στηθήκατε στον παπά, πατέρα. Αχα, εμείς στηθήκαμε στον παπά. Για να σου πω και κάτι άλλο. Ωραία. Το λέω, συγγνώμη, το λέω, mm-hmm, γιατί σε παρακολούθησα και στις άλλες εκπομπές. Δηλαδή η υποκρισία έχει χτυπήσει κόκκινο. Συγγνώμη, Άγγελε. Κατά τη δικιά σου άποψη, πάντα. Για τη δικιά σου άποψη. Ζάχο, συγγνώμη, είναι έτσι ο... Όχι, ρε φίλε, δεν με πει, άκουσε. Άκουσε με. Αυτή είναι η άποψή σου. Δεν χρειάζεται ούτε να την αλλάξω. Όχι η άποψή μου. Ναι, θα την κρίνει ο κόσμος. Φυσικά. Και τη δικιά μου κρίνει ο κόσμος. Συγγνώμη λίγο. Μου επιτρέπετε και δύο. Ναι, δεν τελειώσαμε. Ναι, πες. Όχι, πες. Να πω κάτι. Όχι, για το Βέρμπλουμ που είπες. Γιατί είπες για το Βέρμπλουμ. Έξω λίγο, έχει και άλλες γραμμές. Δεν παίζει σε καμία εθνική Σουηδία ο Βέρμπλουμ. Δεν παίζει, εντάξει. Έπαιζε. Έπαιζε παλιά. Ο Βαρέλα παίζει στην εθνική πράσινο κροτηρίου. Ο Μπρίγιοβιτς παίζει εθνική Σερβίας που για να παίξει ο Μαυράη, ναι, δεν πρόκειται να παίξει ότι στα παιδικά της εθνικής. Παίζει ο Μαυράη στην εθνική της χώρας τώρα, φίλε. Ο Τόσκα, ναι, παιδί μου, ναι. Και το Λουξεμβούργο έχει εθνική. Εντάξει. Και το Λιχτενστάιν. Ναι, αλλά άλλο η εθνική Σερβίας, δηλαδή... και άλλο η εθνική Λιχτενστάιν και Αλβανίας. Και η εθνική πράσινη ακροτηρίου που μαζί μας, ποια εθνική είναι, ρε φίλε. Δεν δηλαδή κατάλαβες, παιδί μου. Ναι. Εμείς έχουμε 5 παίκτες που αυτή τη στιγμή παίζουν σε εθνικές πρώτης γραμμής. Όχι, και πάλι είναι μέλος. Ο Πρίβιος 15 δευτερόλεπτα έπαιξε στο Μουντιάλ. Ο Πρίγιοβιτς 15 δευτερόλεπτα έπαιξε στο Μουντιάλ. Είναι μέλος, ναι. Άλλο παίζω κι άλλο είναι μέλος. Μου θυμίζεις έναν καλό φίλο. Ωραία, που ναι, στο ναι, πρώτο μάτς στην Τούμπα, ναι, όταν τον είπα, είχαμε 9 βασικούς, παίξαμε χωρίς 9 βασικούς, ξέρεις τι γυρίσε και μου είπε. Και εμείς λέει δεν παίξαμε χωρίς 4. Έτσι και λέω ποιους, και μου έλεγε λέει για έναν Δελιγιανίδη, για, ένα, για έναν ναι, Φούφουτο και για έναν... και εγώ γελούσα. Δηλαδή μακάρι, μακάρι να είναι αυτοί οι παίκτες σας που, δε, που παίζουν σε εθνικές. Για μακάρι, να δούμε, να μιλήσει ο Τάσος και να περάσουμε στον επόμενο. Επειδή μιλάει, είπε για έπαρση ο Ζάχος. Είπα γενικότερα, όχι τώρα. Ναι, αυτό ισχύει που λες. Και είναι, νομίζω είναι και δικαιολογημένο 100% η έπαρση που έχει ο ΠΑΟΚ. Ποιο θα έχει έπαρση δηλαδή. Τώρα λέω είναι. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Σε ακούμε τόση ώρα, περίμενε. Ποιο θα έχει έπαρση δηλαδή, ο Ηρακλειδέας ή ο Άριανος, που είναι σε άλλες κατηγορίες. Δεν το κατάλαβα. Αν είναι κάποιος που θα έχει έπαρση και δικαιολογημένο, επαναλαμβάνει, είναι ο ΠΑΟΚ. Οπότε τέλος αυτό το ιστορία. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο. Όταν, ακόμα και έτσι να είναι έπαρση, ρε φίλε. Εγώ το λέω έπαρση. Είναι αδικαιολόγητο. Τώρα είναι, σε ρωτάω, είναι αδικαιολόγητο. Τώρα είναι δικαιολογημένο. Όταν έπαιξες εσύ εδώ μέσα στο Κωνσταντζόγλιο, Άρης Ολυμπιακός, τον τελικό κυπέλου, ναι, θυμάσαι έξω του Χαριλάου τι έκανες το βράδυ στον Παπαναστασίου. Τι έκανα. Ε? Τι έκανα. Απονομή κυπέλου έκανες. Τι να κάνω. Και έχασες 0-2. Και τι να κάνουμε. Αυτό τι... πώς την έκανα. Κατινιέρης ορφανός έμεινε. Αυτό είναι το ίδιο τώρα. Οι σαρδέλες και οι τσιπούρες φάγανε τα λουκάνικα του Κατινιέρη στο Λευκό Πύργο πάλι. Εδώ μιλάμε για ένα ματ που ήταν 50-50. Όχι, μιλάς για έπαρση. Για να μας 50-50. Απονομή κυπέλου έκανες και έχασες 0-2 μέσα στο σπίτι σου. Έπαρση λέω προ Σαββίδη όταν είχατε ομάδες. Ομάδες οι οποίες μπορούσαν να πάνε από τέταρτη ως 8η θέση, ναι, και ονειρευόσασταν πρωτάθλημα. Η μόνη ομάδα που μπορούσε να χτυπήσει το ΠΟΚ ήταν ο ΠΑΟΚ και προς Αβίδη. Ποιος ήταν. Πόνεσε πολύ το ΠΟΚ. Ποιος πότε ήταν. Πότε. Αν δεν είσαι καλά, Άγγελε. Έχουμε δει ακόμα. Ναι. Ναι. Έγινε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Πάμε στον επόμενο. Άγγελε, σε κόψαμε γιατί έχουν δύο γραμμές και είναι πανικός. Καλησπέρα. Και κλείνει και η εκπομπή. Αρχίζει να άμα βάλεις τώρα την εθνική Αλβανίας να ναι παίξει με αυτή την εθνική Ελλάδος, τώρα ναι, 4 θα ρίξει. Αυτό το λέω. 4 θα ρίξει. Το όνομα, η Αλβανία το τώρα του θέλεις. Η Αλβανία του του Μαγάη, αν παίξει τώρα με την εθνική Ελλάδος έτσι όπως είναι αυτή η εθνική Ελλάδος, 4 θα βάλει. Ναι. Πες στον προηγούμενο φίλο ναι, από την εθνική ακτήλεφαντος του. Ποιος είναι η ακτήλεφαντος φράσινο ακροτήρι. Ναι, ήταν μεγάλη, μεγάλη εθνική είναι, το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι και το κόκκινο ακροτήρι. Άσε μας ρε φίλε. Ο Βαρέλα είναι καλός. Ο Βαρέλα, άξιο, για να μην τα ισοπεδώνουμε. Ο Βαρέλα είναι πολύ καλός παίκτης. Εγώ τώρα καταρχήν καλησπέρα. Εγώ τώρα έχω 300 ευρώ. Τα οποία περιμένω να τα δώσω στον αδερφό μου τον Τάσο. Αλλά ο αδερφός μου Τάσος δεν έρχεται να τα πάρει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τάσο, θέλω να σου χαρίσω 300 ευρώ που είσαι σίγουρος θα κερδίσεις. Δεν μπορεί μου να τα πάρεις. Αλλά να τα πάρεις. Τώρα το κατάλαβα.
Έκανες προγνωστικό ότι θα κερδίζεις 1-2. Μαλάκα μου, φύγε το τιμόνι από τα χέρια. Μην το λες αυτό. Μην βρίζεις. Μην βρίζεις. Πού είσαι, στο καφενείο είσαι, πού μη βρίζεις. Μην βρίζεις. Συγγνώμη, μου φύγε, εντάξει. Ξαναβάλτε λίγο, Χριστό. Δεν μ' αρέσει ο τόνος. Λοιπόν, εμένα η άποψή μου δεν αλλάζει. Και επειδή είμαι δίκαιος άνθρωπος στη ζωή μου, στο έχω πει και την άλλη φορά, φέρε 600 ευρώ, 300 στο Χαριλάου, 300 στην Τούμπα, να τα στήσουμε τώρα. Δεν είπα εγώ θα κερδίσω στην Τούμπα. Εγώ σάλια μάλια και να κερδίζω τυπώσεις στον αέρα, από τον Τρέγκα δεν θα το δεις. Αν έχεις πνευμόνι, και είσαι τόσο αρσενικός και τόσο κακαλάτος, φέρε 600 αύριο να τα δώσουμε εδώ στην Ελβετία. Ο Ζάχος είναι Ελβετία. Είμαι. Και μετά το μάτσι της Τούμπας θα τα μοιράσουμε όποιος δεν τα πάρει. Εγώ θα κερδίσω εγώ στην Τούμπα. Ορίστε. Και είπα εγώ θα κερδίσω στην Τούμπα. Πιστεύω θα χάσω εγώ στην Τούμπα. Α, έτσι. Εσύ είχες πριν ένα λεπτό και είπες να κερδίσεις. Άμα πιστεύεις ότι θα χάσεις στην Τούμπα. Έτσι. Βάζουμε λίγα λόγια μόνο χαριλά. Ορίστε. Βάζουμε λίγα λόγια μόνο χαριλάου. Το δίκαιο, φιλαράκι είναι να βάλεις και στην Τούμπα και στο χαριλάου. Όταν βγαίνεις και δίνεις προγνωστικό 1-2 και 0-2, έρχεσαι παντελονάτα με 300 ευρώ στο μαγαζί και μου τα δίνεις, τα στείλουμε, τα δώνουμε στο Ζάχο και τη Δευτέρα το πρωί και τη Δευτέρα ωραία. Θα σου κάνω και αυτό το χατήρι. Δεν θα σου βάλω 300 ευρώ, θα σου βάλω 1000 ευρώ. Εγώ θα φέρω αύριο 1000 ευρώ. Εδώ στο στούντιο, φέρε ένα χιλιάρικο κι εσύ, εγώ το διπλό εσύ τον Άσο το χι ουδέτερο. Πήγε μέσα. Φέρτα. Όχι στο στούντιο. Εδώ. Θα τα στήσουμε και θα τα δώσουμε. Στην τράπεζα. Θα τα δώσουμε στο Ζαγόρα. Θα τα δώσω εγώ στο Ζάχο. Θα τα δώσουμε στο Ζαγόρα. Ένα χιλιάρικο φέρτο αύριο να το χώσουμε. Εσύ πάρ' τον Άσο, εγώ το διπλό. Ναι, ό,τι ώρα θέλεις. Έκλεισε. Ό,τι ώρα έκλεισε, τελείωσε. Το έχει κανένας. Τελείωσε, έλειξε. Θα τα δώσω εγώ στο Ζάχο. Έλειξε, έλειξε. Αύριο θα τα έχουμε εδώ τα λεφτά. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Τώρα μιλάς ωραία. Έγινε. Όχι, έγινε. 300 στο Χαριλάου και 300 στο Ζάχο. Κοίταξε τώρα, αυτά τα κάνουν οι... Δεν θέλω να πω γιατί θα προσβάλλω κάποιους ανθρώπους. Τα κάνουν, να ξέρεις, όχι αρσενικοί. Εντάξει. Ναι, δηλαδή εσύ τώρα ξέρεις τι λες, εγώ στην έδρα μου πουλάς τρέλα. Κοίταξε όμως εγώ τι αρσενικός είμαι. Και το χ λέω ουδέτερο. Πρόσεξε. Πρόσεξε. Ναι, αλλά κοίταξε, δεν παίζεις με ίσους όρους. Δεν παίζεις με ίσους όρους. Αυτά τα κάνουν ή αυτοί που είναι ανάπηροι ή αυτοί που είναι θηλυπρεπείς. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, ισχύει. Ισχύει αυτό που είπες. Έτσι. Εντάξει, οκ, κανένα πρόβλημα. Ένα χιλιαρικάκι το στείλουμε. Για να δεις τι παλικάρια έχει ο ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Σου βγάζω το καπέλο. Μπράβο, σε παραδέχομαι που βάζεις 1000 ευρώ γνωρίζοντας την επικινδυνότητα της ήττας. Όσο είναι σίγουρο, δηλαδή η ήττα για μένα είναι σίγουρη για σας. Επομένως, μπράβο σου. Μπράβο σου. Αφού είναι σίγουρη, Κυριακή βράδυ θα πάρεις 2000. Έγινε αγοράκι. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλη γραμμή. Λοιπόν, έχουμε άλλη γραμμή. Επειδή είπες και όντως είναι έτσι, είμαι τράπεζα, όντως, οι τράπεζες παίρνουν και καμιά προμήθεια, Τρέγια. Εγώ αν θα κερδίσω το στοίχημα θα σου δώσω ένα από μένα 50. Μπράβο ρε Τρέγια. Το είπα από τώρα. Ένα 50 το έχεις. Μπράβο. Από μένα. Συγγνώμη που θα θέλω να χάσεις, αλλά εντάξει τώρα 1000 ευρώ τώρα... Τώρα θα πάρει ο Μπουγάτσας σε πει 200 Ζάχο. Εγώ 50 60 δίνω. 50 καλά, τώρα δεν είναι θέμα τέτοιο. Καλά, τώρα κοίτα. Καταλαβαίνω, τώρα, επειδή μας ακούει κι ο άλλος. Ναι. Τώρα 1000 ευρώ και αυτά δεν είναι για 1000 ευρώ. Όχι, τώρα είπαμε να βάλετε ένα τραπέζι. Κοίταξε λίγο, με κολλάει. 1000 ευρώ. Με κολλάει ένα μήνα. Το λέω το δίκιο. Το δίκιο είναι να βάλεις το Χαριλάου και στην Τούμπα. Δηλαδή, δεν θέλω να τον προσβάλλω τώρα τον Νίκο. Λοιπόν. Αλλά δύο άντρες μεταξύ τους, αυτό δεν κάνουν. Εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω. Δηλαδή πες την έδρα σου στην έδρα μου. Αλλά αφού το θες έτσι, ρε Νικολάκη, να παίξει με αβάντα, κανένα πρόβλημα. Το σωστό είναι. Τέτοια παλικάρια είμαστε εμείς οι ασπρόμαυροι, να ξέρεις. Το σωστό είναι και λέω εγώ να γίνει έτσι και να φύγει το χίλιο, γιατί μιλάμε δημόσια. Ένα καλό τραπέζι να φάμε όλοι και ο χαμένος να κάνει. Να κεράσει. Τώρα 1000 ευρώ δεν είναι εποχές για 1000 ευρώ και μεταξύ φίλων. Για να μην λέμε βλακίες, εντάξει. Γιάννη, επειδή παρεξηγήθηκες για αυτό που είπα, διανοητικά ανάπηροι. Ναι. Κατάλαβες, εγώ το λέω και στον Μπουγάτσα. Και το λέω με μεταφορική έννοια. Μην κάνεις την τρίχα τριχιά και εσύ επειδή έχεις μια ιδιαιτερότητα. Εντάξει, οκ.
Εντάξει, μην τρελαίνεσαι, ρε Γιάννη. Με το παραμικρό μας κάνεις παρατήρηση, δηλαδή στα δύο λεπτά. Λοιπόν. Να ξέρεις πότε κάνουμε πλάκα και πότε μιλάμε σοβαρά. Δεν προσέβαλα κανέναν. Εντάξει, φίλε Γιάννη. Για να το κλείσουμε εδώ το θέμα. Τέλος πάντων. Τέλος εκπομπής, κύριε. Έχουμε άλλο ένα φίλο για ένα λεπτάκι. Για ένα λεπτάκι με δύο. Καλησπέρα, κύριε. Τελευταίος, τελευταίος και τυχερός. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να σε καλά, φίλε, προσπαθούμε. Εντάξει, δεν είναι ότι σας ακούω, τώρα έβαλα το ράδιο. Να σε καλά. Ναι, πολύ ωραίοι. Μπράβο στο Ζάχο. Να σε καλά. Έχει χαμηλώσει τους τόνους από αυτό που ήξερα. Όχι, φίλε, το ίδιο ήμουν. Απλά αν μένει σε κρίξεις και τέτοια από μένα, όχι. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Κοίτα, ρομπότ δεν είμαι. Κάποια στιγμή θα βγω κι εγώ από τα ρούχα μου. Κοίτα, δεν είναι. Αυτό εδώ που κάνεις είναι ραδιοφωνικό. Είναι ναι. Ωραίο. Αυτό πήρα να έτσι. Πω άλλο πράγμα. Δεν να πήρα καλά. Να σου πω ότι κάνεις κάτι στραβό. Έτσι. Εντάξει, να είστε καλά μεταξύ σας τουλάχιστον. Εντάξει, κόντρες θα υπάρχουν. Μουστάρουμε. Εντάξει, τώρα εκπομπή τέτοιου στυλ είχε πολλά χρόνια. Έτσι. Και εγώ είχα πολλά χρόνια να ακούσω. Να όντως. Έχει αντιπαράθεση ρε παιδί μου, αλλά να είναι μέσα σε ένα κόσμιο. Έτσι θα είναι, φίλε. Επίπεδο. Έτσι θα είναι. Πρόσεξε. Λοιπόν, λίγο, γιατί μπήκες και εσύ, είπες πρώτη φορά, ακούς σήμερα. Η αλήθεια είναι για αρκετή ώρα, ναι. Ναι, ωραία. Λέω, είναι επειδή... ώρες που δεν. Το όνομά σου πώς είναι. Πέτρος. Πέτρο, επειδή το λέμε εδώ και ο Τάσος και εγώ, ότι, και το πιστεύω, όχι μόνο το λέμε, ότι μπαίνουν καινούργοι φίλοι συνέχεια στην εκπομπή. Αυτό να το ξέρεις. Και κάποια κοντρίτσα θα γίνει και λίγο θα η ένταση θα ανέβει. Αυτό είναι αλλά το, πρόσεξε, το μέχρι... ωραίο. Το θέμα είναι ναι. Ναι, να μην ξεφεύγουμε. Όχι βέβαια. Ντάξει, και σε κάποια στιγμή είμαστε. Σε κάποια στιγμή μπορεί να φωνάξουμε και οι δύο και να... Αλλά μέχρι εκεί, εντάξει. Ναι, ρε, φίλε. Εντάξει. Αυτό είναι το ωραίο. Εντάξει. Το θέμα είναι... Ξέρεις, να μην φτάνουμε στα άκρα. Όχι, τώρα, βέβαια, όχι εντάξει, βέβαια. Θα κάνουμε όχι. Την πλακίτσα, θα κάνουμε το ένα τέλος. Όλα και το πείραγμα. Και... Αλλά όσοι κύριε φίλε. Εντάξει, πάμε, ναι, πάμε, πάμε. Λοιπόν, εγώ πάω και με, δεν παίρνω συχνά στα ραδιόφωνα τηλέφωνο. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα μ' άρεσε όλο το στυλ, όλο το κλίμα και πήρα. Καλά. Ελπίζω την Κυριακή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ βασικά, όχι ο καλύτερος. Ναι. Αυτό είναι ωραίο, αυτό και... λογικό που λες, σαν ΠΑΟΚ ξέρεις. Εντάξει. Και η ζωή συνεχίζεται, μωρέ. Πες ένα σκορ, τι προβλέπεις. Δύσκολο το μάτσο. Εγώ πιο πολύ στο χ το βλέπω να κολλάει και από εκεί και πέρα στον γκολ. Άμα πετύχει κάποιος, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κερδίζει ένα 0 ο Άρης και δεν θα πηγαίνει παιχνίδι για ισοφάρι. Δηλαδή λες όποιος να βάλει. Ένα 0, ενώ... ναι. Δηλαδή, sorry, σε διέκοψα. Όποιος βάλει πρώτος γκολ τον βλέπεις και νικητή ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Πιστεύω όχι. Ότι όποιος και να βάλει γκολ, ο αντίπαλος θα είναι μετά στην ισοφάρι. Οπότε εντάξει. Κοντά στο χ είναι το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή και ο Άρης αν κερδίζει, ο ΠΑΟΚ θα καλά, προσπαθήσει λογικό. Να βρει τον γκολ σίγουρα. Λογικό, έχει και λογικό. Πάγκο ο οποίος... Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι, επειδή ο ΠΑΟΚ στα πρώτα έξι του πρωταθλήματος κινείται στη μετριότητα, απλά παίρνει τις νίκες με την οτροπία νικητή που έχει αποκτήσει, πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι η αρχή και της αγωνιστικής ανάτασης του ΠΑΟΚ που θα συνδυαστεί με θετικό αποτέλεσμα. Ναι, δεν ξέρω, βλέπω κάποια πράγματα, εντάξει, σε σχέση με πέρσι το τζάλμα που δεν τον είχα σε πολύ υπόλοιψη, άρχισε ας πούμε να μου λείπει σε κάποια παιχνίδια. Mm. Βλέπω γενικώς από τα άκρα μας πλην του Άρντα που φέρνει το κάτι το διαφορετικό, να μην έχουμε αυτό το... Γιατί ρε φίλε, λιμνιός ζαμπάδες σε κάνει. Εννοείται ότι μου κάνει. Άλλο θέλω να πω. Λιμνιός βλέπω ότι ακόμα δεν είναι έτοιμο το παιδί να πάει το πάω και να πει. Έχεις εναλλακτικές. Έχεις πολλές εναλλακτικές. Έχεις Καρέλη, έχεις Ακπομπ. Έχεις Ουάρντα. Έχεις Μπίσεσβα. Μα τον Ουάρντα τον είπα. Έχεις, συγγνώμη, έχεις Ελκαντουρί. Τι να σου πω άλλο. Σου είπα 7 παίκτες. Τα πάντα όλα έχεις. Δεν το συζητάμε. Απλά η ομάδα έχει μια καθίζηση τον τελευταίο καιρό. Και αυτό είναι... φαντάσου να μην είχε και καθίζηση. Φαντάσου να μην ήταν και μέτριος τι έχει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Φαντάσου. Μακάρι. Άντε να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να σε ακούμε και πιο τακτικά όντως. Είναι και κάτι που δεν το έχετε λάβει υπόψη σας οι φίλοι του Άρη. Για πες μας. Επειδή τα δώσατε όλα με τα δεύτερα μέσα στην Τούμπα και καταφέρατε και πήρατε ένα θετικό αποτέλεσμα και πανηγυρίζατε στο Λευκοπύργο, είναι λίγο ψηλιασμένη η ομάδα και θα έρθει πολύ διαφορετικά. Με άλλη νοοτροπία μέσα στον Κλεάθη Βαλαρούτσο. Κλεάθη Βικελίδη, συγγνώμη. Αυτό θέλουμε. Για να πάρει την πολυπόθητη για να νίκη. Μην υπάρχει ούτε το παραμικρό άλλο. Πάλι με διακόπτω. Όχι, δεν ακούνε οι φίξτε, μου λένε. Δηλαδή, προσπαθούμε λέει, να καταλάβουμε τι λες, δεν τάσο λέει, αλλά μπαίνει ο Ζάχο λέει σε καλή. Εσύ το κάνει, αλλά τα τρώω. Εγώ το κάνω πιο πολύ. Κάτω. Σου έχει δείξει. Όλα καλά. Όχι, όχι. Όταν κάνω λάθο, το λέω γιατί δεν είναι θέμα. Λοιπόν.
Αυτό λέω για τελείωσες. Ναι, ναι. Αυτό έτσι σας θέλω για να μην υπάρχει. Για να έτσι. Μην υπάρχει κανένα άλλο. Ούτε θα κουρέψουμε τα δέντρα. Έτσι. Θα κουρευτούμε έτσι. Όλοι. Γουλί θα γίνουμε. Έτσι. Θα παίξουν όλοι σας. Τελευταία φορά που κάποιοι κουρεύτηκαν γουλί δεν είχες καλές αναμνήσεις. Σε έδωσα assist. Στο τελικό σε έδωσα assist. Πες πρώτα. Με τον προδότη. Με τον προδότη. Το δήμαρχο Πειραιάνα. Σε έδωσα assist όντως. Δεν περίμενα να το θυμώσουν τόσο παλιά. Να ευχαριστήσουμε το ψητοπολείο Πορκίτο που ήταν άλλο ένα βράδυ εδώ κοντά μας. Με αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. Με ντόπια κρατικά και χειροποίητες νοστιμιές. Για να σας τρέχουν τα σάλια. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένα έως τέσσερα άτομα. Ολόφρυσκες και σαλάτες και συνοδευτικά. Πού θα το βρείτε? Το Πορκίτο θα το βρείτε στην Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Πάρτε ένα στυλό ή συγκατέστε το στο μυαλό σας. Γράψτε λίγο το τηλέφωνο. Δελιβεριά στο 2310-520-555. 2310-520-555. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα, κάντε την παραγγελία σας και θα γλύφετε και τα δάχτυλα των ποδιών σας. Μας τα φέραν εδώ τα παιδιά χθες και ήταν καλύτερα από σεξ. Δεν έτσι. Το συζητάμε, έτσι. Δεν να το συζητάμε, καλά. Πραγματικά. Επίσης να είναι καλά όλοι οι φίλοι υποστηρικτές της εκπομπής, τους οποίους ακούτε ναι. Ανατακτά χρονικά διαστήματα στα σποτάκια των διαλυμάτων. Πριν και μετά την εκπομπή. Και φυσικά το βασικό μας υποστηρικτή, το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311-208-301, 2311-208-301, για τα ρεζερβές σας επαναλαμβάνω πάντα το νούμερο. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Το στέκι της πόλης ένα από τα ωραιότερα για μένα, αν όχι το ωραιότερο, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος. Με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά και αφού διαβάζω και Champions League τη λέξη, να πω και με προσωπικό έτσι. Champions League και με πελάτες Champions League. Έτσι ακριβώς. Αλήθεια λέει. Από τις λίγες φορές, αλλά λέει αλήθεια. Επίσης, κάτι παρέλειψα να πω. Ο υποστηρικτής εδώ της εκπομπής μας, η οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια, στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, στο Ρετζίκι, από 20 του μηνός. Από 20 του μηνός θα έχει και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα με λαϊβάκια. Και από τον Νοέμβριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, θα υπάρχει ζωντανή λαϊκή ορχήστρα στην οικογενειακή ταβέρνα Τα Πιθάρια, στον καλό μου φίλο τον Άκη και το υπέροχο επιτελείο που έχει οργανώσει εκεί. Ένα φανταστικό μαγαζί στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο Ρετζίκι. Αυτά από εμάς. Ράδιο Μαρμίτα, βράδυ Τρίτης έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές για άλλο ένα βράδυ που ήταν συντονισμένοι εδώ στο 107,4 στον FM. Έλα Ζάχο. Αύριο 8 η ώρα ξανά το έτσι, ραντεβού, ακριβώς. Να μην ξεχνιόμαστε. 8 μέχρι τις 10. Και να πούμε ευχαριστούμε και τον Χρήστο τον Κιώση. Βέβαια. Τον Ιχολίτη. Πάντα και με τις φίνες του, τις πολύτιμες φίνες. Έτσι, έτσι, έτσι. Τις ατάκες του. Έτσι. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Παπαδόπουλος με την κοπή Μπαλαντέρ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να ακούσετε πάρα πολύ σημαντικά πραγματάκια. Από ράδιο Μαρμίτα. Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Χρήστο Κιώση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης.